Φίλες σας και φίλοι, καλησπέρα σας στην εκπομπή Διαλογισμοί απόψε 5η 29 Μαρτίου στο όμορφο βράδυ το Ανοιξιάτικο. Με πολύ καλή παρέα απόψε εδώ στο στούντιο του σταθμού μας, καλεσμένος ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κιθήρων και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Παναγιώτης Ζαντιώτης και ο Πέτρος Οτσολάκος. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελ. Καλησπέρα στον κύριο Αντιδήμαρχο. Να το καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, Τάκη. Αντιδήμαρχε, καλώς μας ήρθατε εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Τάκη. Ευχαριστώ πολύ. Και Πέτρο, και καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και κάναμε μεγάλη προσπάθεια να σας έχουμε. Ξέρω ότι τρέχετε με χίλια. Αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, οι ασχολίες είναι τεράστιες, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Οι άνθρωποι μας είναι λίγοι, οπότε πρέπει να τρέξουμε. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αλλά ό,τι περισσότερο προλάβουμε. Πάντως είναι γεγονός ότι εγώ έλειπα 3 μήνες από τα Κύθυρα, ερχόμενος με το πλοίο στο Διακόφτη. Η πρώτη εικόνα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας εδώ και παλαιότερα και τώρα, είναι το Α και το Ω. Η πρώτη εικόνα που θα δει ο επισκέπτης, είτε είναι αεροδρόμιο είτε είναι λιμάνι, και νομίζω σε ό,τι αφορά το λιμάνι έχει αλλάξει σε πάρα πολλά πράγματα οπτικά, έτσι. Είδα φωτισμό, βαμμένες οι κολόνες. Α, έλειπες τόσο καιρό, δεν το ήξερα. Ναι, έλειπα 3 μήνες. Ναι, προσπαθούμε. Το φωτισμό τον έχουμε βάλει αρκετό καιρό. Έχουμε βάλει φωτισμό LED. Έχουμε συντηρήσει και βάψει τις κολόνες. Και αυτές που λείπανε. Φέτος, πριν ένα μήνα περίπου, αρχίσαμε και νομίζω ότι έχουμε τελειώσει κιόλας. Τη συντήρηση του κτηρίου, γιατί ήταν σε κακά χάλια, ειδικά τα ξύλα. Οι πέργολες και τα κάγκελα είχαν αρχίσει και... Του κτηρίου? Του κτηρίου στο Διακόφτη. Που ήταν τελικά και παράνομο, έτσι. Παράνομο. Θεωρείται αυθαίρετο. Εντάξει. Αλλά αυθαίρετο είναι και το λιμάνι. Και το λιμάνι. Δεν έχει άδεια λειτουργίας ούτε το λιμάνι, ούτε το κτίριο έχει. Περίεργα όλα αυτά, πράγματι, έτσι, αν τα αναλογιστεί κανείς, που έρχονται από πολύ παλιά, έτσι, μου κάνει εντύπωση που ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Γρηγόρης ο Κασιμάτης, που πιστεύω ήταν από τους πρωτεργάτες που βοήθησαν να γίνει αυτό το λιμάνι, πώς τότε όλοι αυτοί οι υπηρεσίες και το άφησαν έτσι, το περάσανε, που έγινε μια πολύ ωραία δουλειά, ένα πολύ ωραίο λιμάνι, έτσι, αλλά είναι δυνατόν? Ναι, κοιτάξτε, Πέτρο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εκείνες τις εποχές, ναι, οι κρατικές μηχανές δούλευαν με διαφορετικό τρόπο, πολύ διαφορετικό. Απόφαση νομάρχη, απόφαση υπουργού και ξέρω εγώ τι, κάτι τέτοια, βγαίναν τα κοντήλια, γινόντουσαν οι απαραίτητες ενέργειες, οι δημοπρατήσεις και αυτά, ερχόντουσαν οι εταιρείες, φτιάχναν το έργο, τελείωσε. Αυτό ήταν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει, έχουν πολύ στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Να σας δώσω να καταλάβετε. Τώρα που προσπαθώ εγώ τώρα 2 χρόνια για την νομοποίηση, γιατί δεν είναι μόνο το λιμάνι του Διακοστίου. Και το Καψάλι και όχι μόνο. Όλα τα λιμάνια των Κυθύρων. Πριν ένα μήνα, νομίζω, 1,5, που είχα πάει στο υπουργείο πάλι για αυτή τη δουλειά, που ακόμα προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του προβλήματος, μας ζητούν. Περιβαλλοντολογικούς όρους για τις εγκαταστάσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, όταν γίνεται ένα καινούργιο έργο, όποιο έργο και να γίνει, είτε δρόμος είναι αυτός, είτε πώς το λένε, δίκτυα ίδρυψης, είτε αποχέτευσης, είτε αυτά,
πρέπει να πάρεις έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί αυτές τις εγκρίσεις πρέπει να τις δώσουν οι 6-7 υπουργεία, δασαρχεία, αρχαιολογίας, υπεχοδέ και δώσε. Όσο για τα λιμάνια, είναι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσα. Εντάξει, είναι και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι ένα σωρό υπουργείο. Εγώ έκανα τις αντίρρησεις μου, γιατί ό,τι υπέστη το περιβάλλον, ό,τι βάρος υπέστη το περιβάλλον από αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες το ίδιο το κράτος έχει φτιάξει, και πολλές φορές στο διακόφτη και με ευρωπαϊκά χρήματα, το έχει γίνει. Για κάτι καινούργιο, ναι, εάν θέλω να κάνω μια προέκταση για κάτι αυτό, να πάρω και αυτές τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά ένα λιμάνι σαν την Αγία Πελαγία, ας πούμε, που έγινε το 1960, και στο Καψάνι το ίδιο, τώρα τι περιβαλλοντικούς όρους να κάνω? Δηλαδή είναι λιγάκι... Μετά από 50 χρόνια και μετά από 60 χρόνια να ζητάει κανείς όλα αυτά. Τέλος πάντων, εννοεί τότε δεν υπήρχαν αυτά και πολλά άλλα. Άρα καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα, ότι η γραφειοκρατία όχι μόνο δεν πάβει να εκλείψει, αλλά καλά κρατάει. Και πολλαίνει. Έχει πολλαπλασιαστεί κατά πολύ. Στα πάντα. Δυστυχώς. Ό,τι διαδικασία, ό,τι αυτά, είναι πολύ περισσότερη γραφειοκρατία, η οποία μας δημιουργεί πρόβλημα στο διοικητικό προσωπικό και στο οικονομικό προσωπικό και στους πάντες. Και εκεί να προσθέσω ότι άμα έχεις να αντιμετωπίσεις ένα βάρος γραφειοκρατίας, αλλά δεν έχεις το προσωπικό να το κάνει, σε τραβάει πίσω αντί να προχωρήσει μπροστά. Ακριβώς. Αυτά. Και μιας που πιάσαμε το διακόφτη και είπαμε για τη συντήρηση του κτηρίου κτλ. Και τώρα δεν μπορούμε... Η συντήρηση του κτηρίου, να προσθέσω, είναι μόνο εξωτερικά, προς το παρόν. Εσωτερικά θα γίνει γιατί χρειάζονται και κάτι αλλαγές. Εσωτερικά, αφού τελικά είναι παράνομο. Ναι. Θα ανοίξει κάποτε αυτό και σαν καφέ και τα λοιπά. Εφόσον νομιμοποιηθεί το λιμάνι, και νομιμοποιείται αυτόματα και το κτίριο. Και εφόσον νομιμοποιείται το κτίριο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Χρονικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε περίπου αυτό? Δεν μπορώ, γιατί εγώ όταν άρχισα 2 χρόνια πριν, νόμιζα τις 6 μήνες θα έχω τελειώσει. Και εφόσον είχαμε κάνει όλα τοπογραφικά, όλες τις μετρήσεις, όλα, εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου πήρε 1,5 χρόνο να μας υπογράψει ότι αυτά τα σχέδια που έχουμε υποβάλει είναι σωστά. Αλλά μέχρι εκεί, από εδώ και πέρα είναι άλλη διαδικασία. Απίστευτο. Ναι. Εγώ είπα κάποτε ότι αυτό το κράτος που λέγεται Λαδιστάν θέλει ένα, όπως μια παλιά πολυκατοικία που την κατεδαφίζεις και τη χτίζεις από την αρχή. Μπορεί να έχεις δίκιο. Γελούσαν μαζί μου, το λέω γραφικά έτσι, αλλά νομίζω τελικά πως με τυχόν και έχω δίκιο. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαπιστώνουμε τώρα. Είναι δυνατόν, αγαπητέ πρόεδρε, πριν από 50 χρόνια να έχει φτιαχτεί αυτό το κτίριο και να έρχονται σήμερα να σας ζητούν εσάς να το νομιμοποιήσετε μετά από 50 χρόνια? Ναι, αν το έφτιαχνα εγώ, δικαίως να μου το ζητούσανε. Αλλά δεν το έκανα εγώ, το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος. Ναι, ναι. Έτσι. Και μιας που πιάσαμε παραλίες έτσι και σαν με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Λιμενικού, και στο Καψάλι είδα ότι έχετε φτιάξει εκεί το κτίριο στο Μολό. Έγινε και εκεί η συντήρηση του κτιρίου, γιατί και εκεί υπήρχε μεγάλη ανάγκη να γίνει. Τουαλέτες. Και αυτό θα γίνει στο επόμενο στάδιο με το καινούργιο προϋπολογισμό. Μιας που είπα τουαλέτες, στο διακόπτη, στο Μόλο,
Υπάρχει. Υπάρχουν οι τουαλέτες μέσα. Είναι ανοιχτά κανονικά. Βέβαια, το κτίριο είναι ανοιχτό. Και τα πρακτορία εκτάσεων εισιτηρίων και όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα. Οι τουαλέτες είναι εκεί, ο δευτερεύος είναι εκεί ακόμα. Γιατί πρέπει και να φύγει και ο δευτερεύος. Τα αγγιζόμενα αυτοκίνητα. Προφανώς έλυγε η σύμβασή του, ή δεν έχει σύμβαση. Όχι, όχι. Έχει γίνει καταγγελία πολύ καιρό πριν από συμπατριώτες μας ότι δεν έπρεπε να είναι εκεί. Μάλιστα. Για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Εγώ απορώ πως τον είχαν αφήσει τόσο διάστημα. Πάση περιπτώσει, εντάξει, μπορεί και να είναι και λογικό, σου λέει, γιατί να έχει εκείνος και να μην έχουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό λέω. Αλλά μην ξεχνάμε, ότι ζούμε και στο Τσιρίγο. Ναι, εντάξει. Στο θέμα των καταγγελιών, έτσι. Και κυρίως των ανωνύμων. Ναι, έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει. Τα λέγαμε, είχαμε καλεσμένο πριν τα Χριστούγεννα εδώ τον κύριο Κομινό και φέραμε συζήτηση για αυτό το θέμα. Λέω, εντάξει, εγώ θέλω να το υποβαθμίσω. Μας ακούνε τώρα μέχρι Αυστραλία, έτσι. Και να καταντήσουμε. Είναι ανθρώπινες αδυναμίες. Δεν είναι κάτι δεν είναι που μπορεί να. Κάποια πράγματα δεν είναι ανθρώπινες αδυναμίες, είναι ανθρώπινη κακοήθεια από ορισμένους. Έτσι. Και γενικά αυτό, το λέω. Δεν λέω, αυτό το θέμα, δεν λέω για αυτό το θέμα, μην παρεξηγηθώ. Γενικά, έτσι. Δηλαδή, παντού υπάρχει, ως προς το ποσοστό είναι η διαφορά μας. Και εγώ θέλοντας να το υποβαθμίσω λοιπόν με τον κύριο Κομινό, λέω, εντάξει, λίγοι. Μου λέει, τι λίγοι, εδώ είναι ένα τεράστιο ποσοστό, να με έπαθα πλάκα. Και πράγματι. Κοίταξε να δεις, Πέτρο, σε μια μικρή κοινωνία, πάντα το παραμικρό που γίνεται το μαθαίνει όλος ο κόσμος και γι' αυτό νομίζουμε ότι είναι μεγάλο. Αλλά εγώ νομίζω παντού υπάρχουν αυτά. Στο ποσοστό λέω δε, στο ποσοστό διαφορά. Εντάξει, δεν στο ξέρω ποσοστό. Δεν έχω στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι είναι όλη η επαρχία της Ελλάδος. Να πάμε παρακάτω, δεν ξέρω, για λιμάνια κάτι που θέλουμε να πούμε, κάτι άλλο, τίποτα. Για λιμάνια. Α, τι να πω, για λιμάνια. Θυμήθηκα, συγγνώμη. Το είπαμε και εκτός αέρα, πριν βγούμε στον αέρα, ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την νομιμοποίηση και του καψαλιού προκειμένου να έρχονται κρουαζερόπλια, έτσι, μελλοντικά. Ναι, βέβαια, έχουμε καταβάλει προσπάθεια μεγάλη και σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια διαδικασία, μπορώ να σου πω, όχι εύκολη. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει εγκριθεί ένα σχέδιο ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, γιατί τώρα, όχι τώρα, από πολλά χρόνια, όλες οι εταιρείες που χειρίζονται και διαχειρίζονται κρουαζιόπλια και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αφήνουν τα πλοία να προσεγγίσουν σε λιμάνια που δεν έχουν το λεγόμενο ISPS, είναι ένας κώδικας ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης όσον αφορά τους επισκέπτες, τους επιβάτες του πλοίου, όχι όσον αφορά το πλοίο. Το καψάλι είναι αρκετά ασφαλές για τα κρουαζιόπλια να προσεγγίσουν, αλλά όσον αφορά τους επιβάτες που βγαίνουν από το πλοίο και έρχονται πάνω στο νησί, η λιμενική εγκατάσταση που υποδέχεται αυτούς τους επιβάτες πρέπει να έχει ένα σύστημα ασφάλειας, ούτως ώστε, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δηλαδή, αλλά τι σύστημα ασφάλειας είναι αυτό, μηχανισμός, κάτι? Δεν είναι μηχανισμός. Αλλά είναι, το λέω, συγγνώμη, είναι γιατί μια πιστοποίηση η οποία πρέπει να τηρείται κατά γράμμα. Αυτή η πιστοποίηση έχει κάμερες ασφαλείας, έχει περίφραξη της λιμενικής εγκατάστασης, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να περνάει μέσα. Στο καψάλι θα μπει και μπάρα, η οποία μόνο αυτή η εξουσιοδοτημένη
επιβάτες ή άνθρωποι που θέλουμε εμείς που μπορούμε να τους αφήσουμε περνάνε μέσα και έξω, εφόσον είναι το κρουαζόπλοιο στο λιμάνι με κάρτα, να ανεβαίνει πάντα. Θα έχει φυλάκιο με φύλακα, εφόσον είναι το πλοίο εδώ. Έχει λογισμικά, computers και όλα αυτά. Ναι, ούτως ώστε εκεί που προσεγγίζει η λάντζα που λέμε που έρχεται το πλοίο να είναι απόλυτα ασφαλή. Αυτά έχει γίνει, έχουν γίνει όλα αυτά για να αποφύγουν τρομοκρατικές ενέργειες ή όχι πως έχουμε εδώ στο κίτρινο, αλλά εφόσον τα πλοία δεν θα προσεγγίσουν εφόσον δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα. Και είμαι σε ευχάριστη θέση να σου πω ότι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας έδωσε, ενέκρινε 124.000 ευρώ, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Μπράβο. Αυτό. Και είμαστε, δηλαδή φέτος αρχίζουμε να φτιάχνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να φτιαχτούν. Σε αυτό έχουμε ένα μπούσουλα σε βάθος χρόνου περίπου. Συγγνώμη, ξέρω ότι θα τα ξεκινήσουμε τα κοινότητα. Ζωντανή εκπομπή είναι, εντάξει. Λοιπόν, σε βάθος χρόνου. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε περίπου. Να σου πω, εάν οι διαδικασίες προχωρήσουν με γρήγορο ρυθμό, υπολογίζω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελειώσει. Πολύ θετικό αυτό. Άρα δηλαδή στην επόμενη σεζόν να έχουμε κρουαζιερόπλοια. Στην επόμενη σεζόν θα έχουμε κρουαζιερόπλοια. Θα είναι έτοιμο το λιμάνι να υποδεχτεί. Από εκεί και πέρα είναι οι πράκτορες. Είναι άλλο κομμάτι. Πολύ καλό αυτό που ακούσαμε. Και βέβαια να πούμε ότι ο συγχωρεμένος ο Ντόντος δεν το βλέπω να στηθεί και να σηκωθεί. Άλλα χρόνια εκείνα. Τον είχαμε ζήσει και αυτά που γράφουμε στο Facebook και γράφουν και πολλοί που τα διαβάζουν και προσθέτω και εγώ από κάτω. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή τον ξέρω, τον ήξερα από παιδάκι, έτσι, ήτανε άλλης νοοτροπίας, άλλης προσέγγισης, πήγαινε εκατονταετίες χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός, από άλλους. Πολύ ενεργητικός, πολύ θετικό άτομο και ενεργούσε και με ιδέες και σχέδια πολύ μπροστά από την εποχή του. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Γι' αυτό είχε κάνει όλα αυτά που είχε κάνει. Βέβαια. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι. Αλλά εντάξει. Αναμένουμε να δούμε. Υπάρχουν. Απλά δεν έχουν βγει στην επιφάνεια ακόμα. Ναι, πιθανότατα. Μακάρι λοιπόν να βγουν στην επιφάνεια. Το άλλο ευχάριστο που θέλω να σου πω ότι η περιφέρεια έχει εγκρίνει στο προϋπολογισμό της 75.000 ευρώ για τη μελέτη ναίδετου, δηλαδή μια τσαμαδούρας που θα εγκατασταθεί στο λιμάνι για να προσδένουν τα κρουαζόπλοια. Λοιπόν, είναι και αυτό κάτι θετικό. Αυτό δεν το βλέπω πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να έρθουν ειδικοί, βυθομετρήσεις, δεν είναι απλό. Και θα έχει μια τσαμαδούρα στο κέντρο του καψελιού, στο λιμάνι έξω εκεί που δένουν, και θα μπορεί εύκολα το κρουαζιόπλοιο να δένει με ασφάλεια και να μην έχει πρόβλημα, όπως είχαμε πριν μερικά χρόνια κάποιο άλλο πρόβλημα. Να πω κάτι για κοινό, γιατί πολλά έχουν υποθεί. Εγώ δεν ήμουν εδώ τότε, ήμουν εδώ, έτσι, γιατί κάποια πράγματα που ακούγονταν ακρίβειες, επειδή σε βάρκα γεννήθηκα και ξέρω από θάλασσα. Έτσι, άλλο βάρκα και άλλο κουραζιόπλιο. Ναι, αλλά κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε. Έτσι. Στοιχειώδη. Λοιπόν, όταν βγήκα στο Ρίκο Κώστα πάνω, πήγα στη γέφυρα, αγαπητέ πρόεδρε, και είδα το εξής. Υπήρχαν τρεις αξιωματικοί
αγκυροβολημένο το πλοίο και καταγράφανε, προσέξτε, καταγράφανε τη θέση του πλοίου που γύριζε την ώρα όπως ήταν αγκυροβολημένο. Δηλαδή φυσούσε λίγο δεξιά άνεμος και το πήγαινε λίγο αριστερά, έδειχνε συνέχεια σαν πηξίδα πάνω τη θέση του πλοίου, την κρατούσαν σημειώσεις, έτσι, και τα πάντα ήταν τρεις αξιωματικοί. Την ημέρα λοιπόν που έγινε αυτό το ατύχημα, ο καπετάνιος έπινε το ουζάκι του μπροστά στα μάτια μου, στη μέση του καψαλιού, του ανιψιού μου, το εστιατόριο. Είχαν ρίξει μια άγκυρα, έτσι, δεν είχαν λάβει μέτρα που αν θα ρίχναν δύο άγκυρες, υπήρχε περίπτωση να ξεσύρει με δύο άγκυρες σιγά τον αέρα που είχε και να πάει να πέσει στα βράχια. Και δεύτερον, να βγει μετά κατάλληλο για να καλύψουμε τον καπετάνιο. Ούτε αυτό το ξέρω. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω κουραζερόπλη, αλλά κάποια στοιχειώδη πράγματα τα ξέρω, τα είδα, τα έζησα. Πάση περιπτώσει, χαίρομαι λοιπόν που θα λάβει σάρκα μπροστά αυτό πραγματικά, γιατί ήμουν από τους ελάχιστους στηριγότες, αγαπητέ μου πρόεδρε, και χαίρομαι, το λέω ειλικρινά, που ήρθα σε την παράθεση, το είπα και εκτός με τον φίλο μας τον Δήμαρχο, καλό προαίρετα πάντα, δηλαδή αντιπαράθεση στο Facebook και τα λοιπά, γιατί από αυτά τα χέρια περνούσαν 2 με 3 σερτάρια χαρτονομίσματα, αγαπητέ μου πρόεδρε. Εγώ τα μαγαζιά μου τα έχω κλειστά, κάποιοι όμως τα έχουν ανοιχτά, χώρα και καψάλι, και τα μισά έχουν κλείσει, και είμαστε, μην ξεχνάμε ότι εναπομείνουσα πηγή εσόδων σήμερα, εν έτη 2018, έτσι, τι είναι ο τουρισμός, έτσι. Να δείτε λοιπόν ότι αν ξεκινήσουν τα κρουαζερόπλια, πως τι οικονομική, έτσι, ανάσταση θα έχουμε σε χώρα καψάλι και σε όλο το νησί, αλλά κυρίως μακάρι εκεί. Και ποιος δεν το θέλει, ακριβώς. Θα προσφέρετε λοιπόν ένα τεράστιο έργο γι' αυτό, και γι' αυτό φώναζα για αυτό το πράγμα. Εμείς θα ετοιμάσουμε το καψάλι με ό,τι χρειάζεται, με όλες τις προδιαγραφές που χρειάζεται, ούτως ώστε να είναι σε θέση να υποδεχτεί κρουαζιόπλια. Και θα έχουμε το απαραίτητο προσωπικό στον λιμενική εγκατάσταση και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για αυτό το σκοπό. Τώρα από εκεί και πέρα, για να προσεγγίσω εγώ κρουαζιόπλια σαν πρόεδρος του Μαγικού Ταμείου. Εννοείται, θεωρείτε αυτό νόητο. Είτε εσύ σαν Πέτρος. Ακριβώς. Είναι αλλονού. Είναι αλλονού, παπά Ευαγγέλια, έτσι. Εσείς όμως κάνατε αυτό που έπρεπε να κάνετε, έτσι. Και μπράβο σας, εφόσον το κατορθώσετε. Εδώ είμαστε και να τα ξαναπούμε πάλι. Αλλά εγώ μου λέτε τώρα πολύ ευχάριστο. Δεν το ήξερα, λέω ειλικρινά ότι δεν το ήξερα. Τώρα τα ακούω και χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έβλεπα στη Μοναβασιά να έρχονται. Σε τι διαφέρει η Μοναβασιά από το καψάλι, από τα κύθρα, δεν κατάλαβα. Μα και εδώ έρχονται μερικά κρουαζιόπλια, έτσι όπως είναι. Αλλά είναι με την απόφαση του καπετάνιου, του πλοιάρχου. Παίρνει άδεια ο πλοιάρχος και έρχονται. Ναι. Άρα λοιπόν. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ο ΙΑΛΕ, δηλαδή ο υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης του καψαλίου, που είχε έρθει πριν 2 εβδομάδες, 3, για να προεργαστούμε για αυτό που σου λέω, πολλά λιμάνια δεν το έχουν εδώ στα Κύθρα, στην Ελλάδα, το ISPS. Ναι. Βέβαια τυχαίοι... πέφτουν πρόστιμα από εδώ και στο εξής. Εννοείται. Από εδώ και στο επίσης, από κάνετε... το Υπουργείο, αυτό έπρεπε να το κάνουμε οπωσδήποτε, τελειώς θα είχαμε πρόστιμο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, το ελάχιστο το θα κάνουμε. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε νόμιμο πλέον. Μην μετά τα παιδιά μας μετά από 50-60 χρόνια ξανακαλούνται πάλι να μιλήσουν. Αυτό έχει κάτι συνέχεια. Δεν πάει να πει ότι το φτιάξαμε τώρα και το αφήσαμε. Θέλει μια συνεχή πρόοδο. Δηλαδή να το προχωρήσει, να το συνεχίσει κάποιος. Γιατί εντάξει, φέτος ή του χρόνου θα έχουμε προσωπικό φύλαξης. Όταν έχουν τα κρουαζιόπλια, 24 ώρες πριν έρθει το κρουαζιόπλιο, πρέπει να είναι εκεί πέρα, 24 ώρες, 24 ώρες. Θα έχουμε άνθρωπο που να παρακολουθεί κάμερες. Δηλαδή, αν δεν τα κάνεις αυτά, τότε αυτόματα χάνεις και την πιστοποίηση. Ακριβώς. Μιας που πιάσαμε λιμάνι, προσπαθώ έτσι, γιατί μου έρχονται, από ό,τι βλέπετε πρόεδρε, δεν έχω κρατήσει καμιά σημείωση. Η σημείωση μου είναι μέσα στο ούτε μυαλό, εγώ, στο μυαλό μέσα μου. Στο μυαλό μας είναι, και άλλωστε είναι προβλήματα τα οποία τα ζούμε δεκαετίες τώρα και τα βλέπουμε και τα βιώνουμε.
Αφού πιάσαμε Καψάλι, θέλω να μείνω σε ένα άλλο θέμα. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Τι γίνεται με τη Μαρίνα, και ρωτώ γιατί. Γιατί όταν πάλι επί προεδρίας του αείμνηστου του Αρτέμι του Καλλιγύρου, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα ο άνθρωπος, τόσες φορές τον, και αυτός ήταν ένας πολύ αξιόλογος, όπως και μετέπειτα και οι προγενέστεροι, οι από εσάς και τα λοιπά, και εσείς σήμερα όλοι σας, όλοι ενδιαφερόσαστε το καλύτερο για το καλό του νησιού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι. Αλλά τι γίνεται, είχε βγάλει τότε προϋπολογισμό, είχε βγάλει τα πάντα για να κάνει τη Μαρίνα, και επειδή κάποιοι ένα-δύο ντόπιοι θα χτυπούσαν τα άλμπουρα το βράδυ και θα τους ενοχλούσανε, έτσι, και αναγκάστηκε και το φρενάρισε. Το έχω ακούσει και αυτό. Πάλι δεν ήμουν εδώ τότε. Ναι, αλλά το έχω ακούσει και να δω, και τον είχα ρωτήσει τον ίδιο για αυτό το πράγμα. Είμαι λοιπόν πολύ θετικός και πολύ πεπισμένος 100% και σίγουρος ότι ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Έτσι, άλλα χρόνια τότε, άλλα σήμερα. Αν είχε γίνει η Μαρίνα αυτή, και θα υπήρχε μια ασφάλεια ειδακότερα, θα υπήρχαν κάποιες έστω λίγες οικογένειες που θα δουλεύαν εκεί και θα πληρωνόντουσα, έτσι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα σήμερα? Αναμφισβήτητα, το Καψάλι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τα σκάφη αναψύχες. Και αφήνουμε και λεφτά, έτσι. Αναμφισβήτητα. Και λεφτά, να το πούμε. Αναμφισβήτητα υπάρχει ανάγκη για κάτι καλύτερο από ό,τι υπάρχει. Κάνω λάθος? Ότι δεν αφήνουν χρήματα. Δεν ξέρω τι κάνουν στα μαγαζιά. Τα λιμενικά τέλη τα πληρώνουν. Αυτό λέω. Ρεύματα και νερά που παίρνουν τα πληρώνουν. Έτσι, μπράβο, αυτό λέω. Άρα είναι ένα έσοδο. Όσον αφορά το λιμενικό ταμείο, είναι ένα έσοδο. Αλλά πού πάνε και τρώνε, γιατί πού πίνουν καφέ δεν το ξέρω. Όχι, εννοώ για το λιμενικό. Ναι, ναι. Από εκεί τα μαγαζιά θεωρείται αυτονόητο. Ναι, αλλά ναι. Το λιμενικό δεν αφήνουν στο λιμενικό. Και βέβαια. Έτσι, μπράβο, αυτό λέω. Δεν ξέρω κατά πόσον ο ύμνηστος Αρτέμις Καλλίγερος είχε σχεδιάσει τη Μαρίνα και πού και αν είναι το καταλληλότερο μέρος. Δεν ξέρω, εμείς το ερευνούμε πάντως, και έχουμε αναθέσει σε ανθρώπους να μας πούνε πώς μπορεί να γίνει κάτι. Βέβαια είναι και το άλλο που δεν πρέπει να αγνοήσουμε, ότι ό,τι κάνουμε στο Καψάλι, μα ό,τι κάνουμε, το οποίο, πώς το λένε, αλλάζει λιγάκι το τοπίο ή επεμβαίνει στο τοπίο, είτε θαλάσσιο είτε στεριανό, έχει να κάνει με εγκρίσεις αρχαιολογίες. Και για να κάνεις κάτι μοντέρνο εκεί και αξιόλογο, το θεωρώ λιγάκι δύσκολο. Μάλλον ακατόρθωτο. Εμείς το ερευνούμε. Εάν μπορούμε να το καταφέρουμε με όλες τις εγκρίσεις. Με αυτές τις υπηρεσίες δυστυχώς που για μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Για να μην πω, είναι βαριά η κουβέντα αυτή που λέω. Όχι, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνονται, είναι έτσι, πληρώνονται για να ταλαιπωρούν κάποιες υπηρεσίες. Έχουν και αυτό το ρόλο τους. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα ξέφραγμα. Αν είναι αυτός ο ρόλος, δεν ξέρω αν είναι να δίνουν σε 3 ή 5 χρόνια τις αποφάσεις. Να πω κάτι, Πρόεδρε. Έκανα αγώνα χωρίς να το ξέρει κανένας στο Τσιρίγο. Ελάχιστο, μόνο ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο διοικητής, συγγνώμη, του νοσοκομείου το ήξερε, και ελάχιστοι το ξέρανε. Για να βάλουμε το ίντερνετ στο ισόγειο του νοσοκομείου, 1,5 χρόνο. Ας είναι καλά να ευχαριστήσω δημόσια τον Γενικό Διευθυντή, τον ίν Γενικό Διευθυντή, ο Τέκος Μωτέ Ελλάδος ραδιοδικτύου, τον Γιώργο τον Ονόπατο, φίλο μου, που πραγματικά με άκουσε και έσκυψε στο πρόβλημά μας που 9,5 χρόνια δεν είχαμε. 1,5 χρόνο τραβιόμαστε και δεν είπα, εγώ κρύφτηκα ότι ήμουν πίσω από όλα αυτά, έτσι, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειες. Να πάρουμε άδειες τι? Να βάλει μια σωλήνα έτσι στο βουναλάκι πάνω? Και ευτυχώς που δεν κάηκε τώρα με την φωτιά, ή έπαθε ζημιά? Δεν έπαθε ζημιά, αγαπητέ Πρόεδρε. Θέλω να πω λοιπόν ότι με αγανάκτηση το λέω, το μεταφέρω. Ναι, εντάξει. Και από τον κόσμο. Αγανακτάς. Μεταφέρω την αγανάκτηση. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο, βέβαια. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, και τώρα σε αυτό. Εντάξει.
Τι να πω. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Το, δεν αμφιβάλλω. Εσείς ό,τι μπορείτε και αυτοί κάποιοι από την πλευρά τους ό,τι μπορούν για να μην να αφήσουν να γίνει. Ή να το ταλαιπωρήσουν για να δικαιολογήσουν να θέλει και την παρουσία τους κάποιοι. Διότι είναι και αυτό καμιά φορά. Δεν ξέρω. Μπάς ερωτώσει. Πιάσαμε τον τουρισμό. Πάμε πιο ενδότερα να πάμε στο αεροδρόμιο. Γιατί κατά ψέματα αφού μιλάμε για τουρισμό, λιμάνια, θαλάσσια συγκοινωνία, που πιστεύω ότι έχουμε την καλύτερη από όλη την νησιωτική χώρα. Και προς, αυτό, το παρόν, ναι. Προς το παρόν. Και το οφείλουμε, αγαπητέ πρόεδρε, να το πούμε, να πούμε μπράβο στους πλειοκτήτες μας. Μπράβο στο χρόνιο μας. Μπράβο, μπράβο στον κύριο, κύριο Τουρλουμούσιο και στον κύριο Τσαϊλά. Αλλά μπράβο και στον δήμαρχο. Και στον δήμαρχο, όλοι, εντάξει, όλοι χωρίς το δικό του. Αλλά ό,τι και να κάνατε εσείς, αν δεν υπήρχε ο. Α, ναι, εντάξει. Έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, έχουμε την καλύτερη συγκοινωνία, τη θαλάσσια. Πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά την σύνδεσή μας στην αεροπορική. Έτσι. Και σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά την προέκταση του διαδρόμου. Λοιπόν, η προκαταρκτική μελέτη, η προμελέτη που πρέπει να γίνει, συντάσσεται και νομίζω μετά το Πάσχα θα είναι έτοιμη, από ό,τι έχω ακούσει. Εφόσον την πάρουμε αυτή, μετά αρχίζουν οι καινούργιες μελέτες κατασκευής, οι οποίες δεν είναι πολύ, όχι, δεν είναι πολύ δύσκολες. Δεν είναι πολύ δύσκολες, γιατί υπάρχει μια εφιστάμενη κατάσταση. Είχε δίκιο ο δήμαρχος όταν εδώ τον φιλοξενήσαμε πριν από 2 χρόνια νομίζω και το συζητούσαμε. Πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος, λέει δεν είναι, λέει, λέω πόσο, σε ένα χρόνο θα, το είναι, θα ετοιμάσουμε όλες αυτές τις μελέτες. Δεν είναι, αυτά είναι χρονοβόρα. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Είναι χρονοβόρα. Είναι χρονοβόρα. Γιατί είναι και θέμα γραφειοκρατίας. Μιας που μιλάμε για τη γραφειοκρατία, θέλω να μου επιτρέψετε να πω κάτι για να καταλάβει ο ακροατής μας τώρα τι είναι το Ελλαδιστάν και τι είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαι στην Κύπρο. Μην το ξαναδείς αυτό. Το πω. Ελλαδιστάν, εγώ το λέω και το αποδεικνύω πώς. Γιατί αισθάνθηκα ντροπή. Σαν Έλληνας, αυτό που θα πω. Είμαι στην Κύπρο, είμαι με τις κάμερες του πρώην καναλιού και γράφω, μου είχε δώσει ο δήμαρχος της Πάφου ένα μηχανικό και έναν άλλον ανώτερο υπάλληλο να πάμε να καταγράψουμε κάποια έργα που είχαν κάνει ένα φράγμα εκεί κτλ. Την ώρα που έγραφα με τις κάμερες, δεν ξέρω πώς τον ρώτησα. Λέω, συγγνώμη, εδώ για να πάρει κάποιος μια οικοδομική άδεια, πόσους μήνες, πόσα χρόνια χρειάζεται και τι πρέπει να πληρώσει. Το τι χρειάζεται στην Ελλάδα λοιπόν, να μην το πω έτσι όπως το λέω εγώ, να το πω όπως το θέλετε εσείς πρόεδρε και όπως είναι έτσι, βέβαια έτσι πρέπει να λέγεται. Πόσα χρόνια θέλεις για να πάρεις μια άδεια? Τουλάχιστον μήνες, έτσι. Τουλάχιστον μήνες. Το ελάχιστο. Το ελάχιστο μήνες, αλλά χρόνια. Λοιπόν, σας πληροφορώ αγαπητέ μου πρόεδρε, η απάντηση μπροστά στις κάμερες, και είναι γραμμένο αυτό, καταγεγραμμένο, άλλωστε το ψάξε και μετά από το δήμαρχο εκεί, από το Δήμο, κάνεις ένα αίτημα και παίρνεις αμέσως, με 30 ευρώ νομίζω κάτι τέτοιο, πήρες την άδεια. Λέω και ΙΚΑ, ή ποιο ΙΚΑ. Δεν κατάλαβα ποιο ΙΚΑ, δεν πληρώνω εμείς ΙΚΑ. Αυτό είναι το κράτος. Μπήκε όμως μπήκε στο Δουνουτού, σε ένα χρόνο βγήκανε και ξαναπάνε που πάνε τώρα. Αυτοί καταργήσανε τον έμφυα, μειώσαν τη φορολογία και αυτοί είναι οι Κύπροι και εμείς παραμένουμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και δεν κατηγορώ γιατί δεν φταίει κανείς σήμερα, από χθες, προχθές, αντίπροχθες κτλ. Δυστυχώς και όλο βαθαίνομαι στο θέμα της γραφειοκρατίας. Όλο χειρότερα πάμε. Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Αυτά που λέω. Δεν το λέω καλοπροαίρετα. Η Κύπρος είναι διαφορετικά. Έχει υιοθετήσει το εγγλώσσικο σύστημα σε όλη το σύστημα διοίκησης και είναι πολύ πιο απλό και πιο πιο βοηθητικό προς τον πολίτη. Εννοείται. Τάκη,
να πάμε σε ένα διάλειμμα, ένα τραγουδάκι να ακούσουμε και να συνεχίσουμε με τον πρόεδρο. Συνέχεια, φίλες και φίλοι του Ράδιο Άνταλλιν. Καλές μέρες μας ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Παναγιώτης Αντιώτης. Πρόεδρε, λέγαμε λοιπόν για το αεροδρόμιο. Ναι. Πολύ ζωτική σημασία για τα κύτταρα. Όπως είπα, οι προκαταρκτικές μελέτες, οι μελέτες σκοπιμότητας είναι προς το τέλος τους και μόλις τελειώσουν αυτά θα αρχίσουν οι κανονικές μελέτες. Οι οποίες κατά τη γνώμη μου θα χρονοβορήσουν. Καμία διετία κι αυτές, ε? Μπορεί όχι διετία, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πολύπλοκο το θέμα, γιατί πρόκειται για αεροπλάνα, πρόκειται για τεράστια βάρη και πρόκειται για κόσμο. Οπότε το κάθε βήμα πρέπει να είναι με προδιαγραφές, όχι για τις σημερινές, αλλά για τις μελλοντικές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή και είμαστε σε καλό δρόμο και γι' αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πολύ καλό δρόμο. Χαίρομαι. Τώρα, επειδή πιάσαμε λιμάνια, έτσι, πιάσαμε αεροδρόμιο, αλλά να μην ξεχάσουμε, γιατί είναι και εδώ δίπλα το Αγία Πελαγία. Μας ακούνε εδώ να πούμε και πέντε πράγματα για την Αγία Πελαγία. Ναι. Και λόγω του ότι είναι το χωριό το δικό σας και δικό μας, έτσι. Το χωριό το δικό μου είναι τα Κύθυρα. Απλά μένω στην Αγία Πελαγία. Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια το είπα. Δεν είπα, θεωρείται αυτονόητο ότι είναι τα Κύθρα. Για όλους μας είναι τα Κύθρα. Και υπόψη. Εγώ τότε θα σας διορθώσω. Και τα Αντικύθρα. Και τα Αντικύθρα. Έτσι, μπράβο. Αν το πάω και δεν είπατε εσείς. Αν και δεν πάω τόσο τακτικά όσο θα ήθελα να πάω. Εγώ αλλά... έχω πάει 5-6 φορές. Είναι όλοι φίλοι, όλοι γνωστοί. Είναι ήρωες που μένουν εκεί. Λίγα τους έχει κάνει. Κάνει η πολιτεία από χρόνια τώρα, δεκαετίες, πολλά πράγματα. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ λίγα. Θα έπρεπε πολύ περισσότερα να γίνονται για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Έτσι, μην ξεχνάμε. Πότε πήγες τελευταία φορά? Το 8 νομίζω. Έχουν γίνει πάρα πολλά από τότε. Ναι, δεν αμφιβάλλω ότι θα έχετε κάνει κι εσείς και οι προγενέστεροι και σίγουρα. Όμως ένα θέλω να πω, πρόεδρε, πόσες μέρες έχετε μείνει εκεί συνεχόμενες? Καμία. Έχω πάει και έχω γυρίσει. Έτσι, πηγαίνετε λοιπόν να μείνετε όπως έμενα εγώ 4 μέρες και μετά την τρίτη μέρα αγριεύει το μάτι του ανθρώπου εκεί. Όχι άμα έχεις βάρκα και αγκίστρια. Α, αν τα είχα, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αν τα είχα, καθόμουν και μια εβδομάδα είδα ψάρευα, έτσι. Αναμφισβήτητα οι άνθρωποι είναι ήρωες. Εντάξει, είναι, πώς το λένε, είναι... Μιας που είπαμε για ψάρεμα, τώρα θα πάω ένα βήμα και γυρίζουμε για Πελαγία. Πάμε ένα βήμα μέχρι τον Άγιο Νικόλα. Φτιάξατε το δρόμο εκεί και μπράβο. Άγιο Νικόλα, πού? Εδώ, στο Φανάρι. Ναι. Στο Φανάρι. Και το δρόμο κάτω που πάει για τον Άγιο Νικόλα εκεί, είχε περάσει το μηχάνημα και τον έφτιαξε από πέρυσι που υπήρχε πρόβλημα. Έτσι. Φέτος είναι να πέσει και ένα κομμάτι μπετό. Α! Το πιο δύσκολο σημείο είναι κάτω χαμηλά. Είναι κάτω χαμηλά στη τροφή εκεί του Παναγιώτη. Ναι, ναι. Εκείνο το κομμάτι, αυτά τα 50 μέτρα να τα κάνετε, τον έχετε φιλοκρατήσει. Ναι, τα έχουμε περπατήσει, τα έχουμε μετρήσει. Εκεί έχουν, τα είδαμε τα μάτια μου. Παλαιότερα είχαν σπάσει ή 3 ή 4 αυτοκίνητα κάρτερ εκεί. Τα είχα δει εγώ παλαιότερα. Τέλος πάντων. Και επίσης κάτι άλλο για τον δρόμο πάνω που πάει στο Φανάρι, θα φτιάξετε κάτι νομίζω. Ναι. Είναι να γίνει και αυτό. Με τη ΜΟΜΚΑ, με τη... ΜΟΜΚΑ. Με τη ΜΟΜΚΑ. Λέγεται τώρα. ΜΟΜΚΑ. Ναι. Αυτό πότε περίπου δηλαδή το βλέπετε? Έχει υπογραφτεί η προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, γιατί είναι, αυτό είναι επειδή είναι του πολεμικού ναυτικού η τοποθεσία εκεί του Φάρου και θεώρησε καλά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνει μια πρόσβαση
Χωμάτινο δρόμο, εκεί. Χωμάτινο. Ναι, κοίταξε δεις, το πολλής δρόμος είναι σχεδόν, ήτανε σχεδόν φτιαγμένος. Δεν περπατιέται τώρα. Ναι, εντάξει, δεν περπατιέται. Θέλει λίγο. Δεν μπορεί να περάσει η αυτοκίνητο. Λοιπόν, μια βελτίωση είναι και θα το πάμε μέχρι το φάρο με αυτοκίνητο. Αλλά όπως, και κοκκινάτσα να ρίξουν πάνω πάλι και αυτό ακόμα θα είναι καλό ό,τι και να ρίξουν. Ναι, δεν ξέρω τι υλικό θα ρίξουν, μάλλον 3α. Για 3α έχει προϋπολογιστεί. Αυτό θα γίνει ή συγχρόνως ή μετά το δρόμο της Αγίας Ελένης. Γιατί και εκεί η ΜΟΜΚΑ το κάνει. Ναι, πότε αυτά περίπου. Νομίζω μετά το Πάσχα θα κατέβουν. Έτσι είχα την τελευταία φορά σύντομα. Που είχα συζητήσεις. Μάλιστα η μηχανική της ΜΟΜΚΑ εχθές ή σήμερα είναι στα αντικήθερα γιατί θέλουν να φτιάξουν και την Απολιτάρα. Μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε και για ΝΑΤΟ παρακάπτονται τα πάντα. Δεν είναι θέμα ΝΑΤΟ. Εντάξει. Για την Αγία Λέσσα. Για την Αγία Λέσσα, ναι. Γιατί. Γιατί είναι μόνο θέμα ΝΑΤΟ και δεν είναι εθνικής άμυνας. Ναι, εντάξει, εννοείται. Γιατί δηλαδή περιμένουμε τον ΝΑΤΟ να μας βάλει κεραίες για να βλέπουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι τη Μάλτα. Όχι, θέλω να πω γιατί ότι τώρα εάν εμείς το κάναμε από μόνοι μας, θα περνάγανε πάλι διετίες και πενταετίες για να ξεκολλήσουν. Εντάξει, είναι πιο εύκολες διαδικασίες. Να καταλήξω ότι είναι πιο εύκολες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν τώρα για πελαγιά. Τι έχουμε εδώ. Στην Αγία Πελαγία χτες έλαβα τη μελέτη τελικά μετά από 2 χρόνια για το τοιχείο που είναι μπροστά στο Δολωνείο. Το τοιχείο που είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πότε, και είναι οι μητελές, θα γίνει μια ριζική ανάπλαση. Άλλο. Αυτό. Το άλλο θέμα που αφορά την Αγία Πελαγία είναι ότι έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος του έργου που φτιάχνει το δρόμο Αγία Πελαγία, η πρώτη φάση Αγία Πελαγία προς Αγία Αναστασία. Είναι ένα κομμάτι πρώτα, δηλαδή στην αρχή του δρόμου αυτού, το οποίο είχε καταστραφεί με κάτι φοβερές βροχοπτώσεις και έχουμε πάρει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και φτιάχνεται αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι μετά από το Πάσχα οπωσδήποτε θα αρχίσουν να μπουν τα μηχανήματα μέσα. Τώρα είναι κάτι τοπογράφη και μετράνε. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι θα γίνει αλλαγή του εσωτερικού δικτύου ίδρυψης εξ ολοκλήρου που έχουμε πάρει χρηματοδότηση από την περιφέρεια νομίζω 3.100.000. Θα λυθεί το πρόβλημα της ίδρυψης δηλαδή εδώ στην Αγία Πελαγία. Κοίταξε, δεις, αυτό είναι αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυψης, δηλαδή όπου έχει αγωγούς και σωλήνες που περνάει νερό θα αλλαχτούν. Αυτό είναι. Συγγνώμη, αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα πολλά χρόνια πίσω που έβλεπα, ξέρω εγώ, διάφορες φωτογραφίες με πορτοκαλάδα νερό και πάει λέγοντας από εκεί να το πω ότι ξεκινούσε το πρόβλημα και θα λυθεί τώρα. Όχι, αυτό. Όχι, το πρόβλημα. Ή από τον καθαρισμό των δεξαμενών. Όχι, όχι, ούτε από εκεί. Αλλά το πρόβλημα που υπήρχε, αυτό που μόλις μελέτησες, ναι, ήταν γιατί οι γεωτρήσεις που παίρνουμε νερό για την Αγία Πελαγία είναι δυστυχώς, γιατί μόνο αυτά έχουμε, σε πετρώματα με πολύ σίδερο. Στα 100 μέτρα κάτω και βγαίνοντας το νερό στην επιφάνεια είναι ολοκάθαρα. Μάλιστα. Crystal clear, ολοκάθαρα. Άρα αυτό αλλά όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο,
αυτομάτως αρχίζει και οξυδώνεται το σύνδερο, ναι, 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 και παίρνει αυτό το χρωματισμό. Έχουμε τοποθετήσει τα φίλτρα εδώ και 3 χρόνια. Οπότε φίλτρα αποσυντήρωσης, τα οποία βέβαια εμείς κάναμε την εγκατάσταση, αλλά είχαν προμηθευτεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Συγγνώμη, ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί όλων των δεξαμενών? Δεν είχαν ολοκληρωθεί? Όχι, όχι όλων. Αυτό λέω, ολοκληρώθηκαν? Όχι, φέτος έχουμε πάλι, είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό, δηλαδή το 17, πάλι 100.000, τα οποία τώρα δουλεύουν. Είναι αγροδολάρος και δουλεύει. Τώρα νομίζω είναι στο καψάλι. Αποπερατώνονται οι καθαρισμοί. Μετά πάει στη χώρα. Δεν είναι μόνο καθαρισμοί. Είναι δομικές εργασίες. Είναι... Με φίλτρα, με... Όχι, όχι. Είναι δομικές εργασίες. Είναι καθαρισμοί, είναι υδροβολές, είναι μονώσεις, υδρομονώσεις. Στο καψάλι η οροφή της δεξαμενής έχει διαβρεθεί τόσο και είναι επικίνδυνη να καταρρεύσει, οπότε θα τη χαλάσουν, θα βάλουν καινούρια. Το ίδιο θα γίνει και στο διακόφτη, και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτοί που διανύουμε τώρα είναι η β' φάση δεξαμενές και αντιοστάσια. Δεν είμαι σίγουρος μέχρι που θα φτάσει, και θα υπάρξει και τρίτη. Είναι πάρα πολλά οι εγκαταστάσεις αυτές, και είχαν εγκαταλειφθεί για πάρα πολλά χρόνια, και τώρα όσο δεν το συντηρείς κάτι, αρχίζει και... Από κάτι για γεωτρήσεις που είχατε προγραμματίσει? Οι γεωτρήσεις, έχει γίνει δημοπράτηση, υπάρχει ανάδοχος, μετά το Πάσχα θα έρθει για τρεις γεωτρήσεις, και μετά... Μετά το Υπουργείο Εσωτερικών, τώρα τελευταία, μας έδωσε επιχορήγηση 180.000 νομίζω για την αντιμετώπιση λειψιδρίας και όλα αυτά, οπότε θα είναι και οι άλλες τρεις που έχουμε πάρει. Ξέρουμε που θα γίνουν? Ναι, και βέβαια ξέρουμε. Πού? Θέλω να σου πω τις τοποθεσίες? Ναι, αν... Λοιπόν, εντάξει, η μία θα γίνει στο Πετρούνι. Μάθω κι εγώ. Η μία θα γίνει στο Πετρούνι, που ξέρουμε ότι ήδη υπάρχει, γιατί υπάρχει εκεί μία που έχει καταρρεύσει και έχει αρκετό νερό. Η δεύτερη θα γίνει στις Μιλίες, εάν ξέρεις που είναι οι Μιλίες, Κοντολιάνικα, αριστερά προς Άγιο Ηλία. Μάλιστα, ναι. Και η τρίτη θα γίνει στο Κεραμωτό. Κεραμωτό προς Πιτσινιάνικα. Λαγκάδα κάτω εκεί που λέμε, στη Ρεβαδιά εκεί μέσα? Όχι, όχι, όχι. Πάνω από το Κεραμωτό, φεύγουμε το Κεραμωτό και πάμε προς Πιτσινιάνικα. Δηλαδή στους πρόποδες στο χωριό εκεί, πώς βγαίνουμε? Πάμε Κεραμωτό, στρίβουμε δεξιά. Από την Καρβουνάδα? Ναι. Περνάμε το Κεραμωτό? Ναι. Μάλιστα. Εκεί πρέπει, λογικά πρέπει να δεν έχει. Δεν περάσω να σου τη δεδομένη. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω ότι έχει νερό. Γι' αυτό ρωτάω και είναι η περιοχή εκεί που είμαι κοντά. Μα γι' αυτό το κάνω. Και... είναι βάση μελέτη, δεν είναι όπου θέλουμε. Οι επόμενες θα είναι μία εδώ πάνω, κοντά στην Κρυόβρηση, που θα δώσει στην Αγία Πελαγία. Άλλη μία στην Αγριοσυκία προς την Αγία Πατρικία, που θα δώσει και αυτή στην Αγία Πελαγία, εφόσον αποδώσουμε. Εφόσον αποδώσουμε. Και η τρίτη. Ξεχνάω. Εντάξει. Σημασία έχει ότι θα ξεκινήσουν. Δηλαδή μέσα στο Μάιο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα. Βέβαια έχουμε και τρέχει, αλλά έχει εκλογιστεί, ό,τι λέγαμε για γραφειοκρατία. Έχει εκλογιστεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα 2.100.000 για τους αυτοματισμούς γεωτρήσεων και αντιοστασίων με δεξαμενές και κεντρική αίθουσα παρακολούθησης όλων αυτών των συστημάτων.
Έχει κολλήσει λόγω γραφειοκρατίας κάτι, μια λέξη να μην είναι στις προκηρύξεις ή να είναι παραπάνω για ξέρω εγώ τι. Έχει γίνει ένσταση μεταξύ τους, έχουν γίνει προσφυγές και έχει φτάσει μέχρι Συμβούλιο Επικρατείας. Τέλος πάντων, και αυτό είναι προς επίλυση και είναι και αυτό το σύστημα το οποίο θα δώσει άλλη ζωή σε όλο το σύστημα ίδρυψης των κυθύρων. Μάλιστα. Κάτι για προσλήψεις νομίζω έχετε κάνει, θα κάνετε, έστω και ελάχιστες. Κοίταξε να δεις, έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Συντηρικών τώρα, τελευταία πρόσφατα, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν, για μόνιμους 3 ή 4, νομίζω, ένα τεχνικό για την τεχνική υπηρεσία, έναν οικονομικού για την οικονομική υπηρεσία, ένα διοικητικό και έναν κάτι άλλο. Αυτοί είναι οι μόνιμοι, έχουν εγκριθεί. Τώρα πότε θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ και όλα αυτά παίρνει χρόνο. Όσον αφορά για εποχιακούς, νομίζω τώρα ότι τρέχει για διμηνύτες, για 4 διμηνύτες, και μόλις λάβουμε τον καινούργιο προϋπολογισμό θα έχουμε 4 και 8 μηνύτες για να βγάλουμε καλοκαίρι, τελείως δεν βγάζουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Στην καθαριότητα καλά πάτε νομίζω όμως. Καθαριότητα καλά πάμε, μόλις προμηθευτούμε και τα 2 νέα απορριμματοφόρα που είναι στο έργο του Λαχνού. Καινούρια. Θα είναι ακόμα καλύτερα. Καινούρια. Ναι βέβαια. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Εκεί που νομίζω ότι πρέπει να ρίξει λίγο βάρος, έτσι, και δεν το λέω προς Θεού γιατί το ξέρω, το είπαμε από την αρχή ότι τρέχετε, έχετε κάνει πολύ σωστά βήματα, στο θέμα του φωτισμού χρειάζεται λίγο δημοτικού φωτισμού. Το θέμα του δημοτικού φωτισμού, ναι, εντάξει, τώρα τελευταία έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ενώ πηγαίνατε πάρα πολύ καλά και εντάξει, πηγαίνατε πάρα πολύ καλά. Έχει τελειώσει η σύμβαση του εργολάβου, το οποίο είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά. Κάτι αρρώστιες με τον υπάλληλο, ο οποίος ανέβαινε πάνω στις κολόνες και άλλαζε τις λάμπες. Κάτι γιορτές, κάτι αυτά, έχουμε μείνει πίσω. Αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Το έχουμε και έτσι, είναι ένα κομμάτι και αυτό που... Κοίταξε να δεις Πέτρο, τρέχουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, όσο μπορούμε. Όλοι εμείς και ο άλλος αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος συνέχεια είναι στο αυτό. Και ο Γιώργος ο Κομινός τρέχει. Και ο Γιώργος ο Κομινός και όλοι εσείς, όσοι μπορούμε. Και εσείς, είμαστε στο πόδι όλη μέρα. Και να πω έτσι χαριτολογώντας κάτι, γιατί έκανα αγώνα, έτσι το ξέρω ότι τρέχατε αγώνα για να σας φέρουμε εδώ στο στούντιο. Κοίταξε να δεις, σήμερα ήταν δύσκολη η μέρα. Και κάθε, είχα πει από... Το ξέρω, κάθε μέρα ήταν δύσκολη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε μέχρι το βράδυ, μέχρι αργά. Θα σας ταύτιζα απόλυτα με το επίσης φίλο, τον καλό τον Μιχάλη, που και εκείνος έτρεχε πάρα πολύ, έτσι. Ώρες ατελείωτες. Άμα, το ίδιο και εσείς, άμα έχεις λίγο συνείδηση και έχεις την τύχη να μπλέξεις με αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται αλλιώς. Και εκείνος έτρεχε. Ναι. Ώρες. Ναι. Και εσείς τα ίδια. Αλλά αισθάνομαι πολλές φορές ότι δεν φτάνει, ας πούμε. Αλλά τι άλλο μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς. Να ρωτήσω κάτι, έτσι τώρα μου ήρθε στο μυαλό, και να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα της καθημερινότητας. Μιας που είπα για Μιχάλη, ήθελα ένα σχόλιο σας, μια τοποθέτηση, κακά τα ψέματα, γιατί όλοι είχαμε πιστέψει στην αρχή άλλα πράγματα κτλ. Περάσανε από 40 κύματα, δικαστήρια, κόντρα δικαστήρια αθωθήκανε. Αθώθηκε και ο Μιχάλης και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως ο Μιχάλης. Τι θα λέγατε τώρα, έτσι, αν σας ρωτούσα πάνω σε αυτό το θέμα, μετά από την όλη ταλαιπωρία του ενός συμπατριώτη μας?
που δούλευε και πρόσφερε. Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το πράγμα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Και για τον απλό λόγο, όχι μόνο γιατί και ο Μιχάλης είναι φίλος μου, αλλά γιατί ό,τι τράβηξε εκείνος μπορεί να τράβηξε και εγώ αύριο. Ποτέ δεν το ξέρεις. Ή ο καθένας μας. Ναι, ήταν από ό,τι φαίνεται ήταν άδικο. Ως προς την αδικία δεν σας... Ως προς την αδικία δεν ξέρω. Δεν είμαι ενήμερος από λεπτομέρειες. Έχω ακούσει ότι έχουν οι αιτίες οι οποίες ταλαιπώρησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους και τον Μιχάλη ακόμα περισσότερο ήταν μάλλον γραφειοκρατικές, μάλλον παραλήψεις, μάλλον δεν ξέρω, ούτε θέλω να κατευθώ με αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, σεβαστό. Να πάμε σε άλλα δικά μας θέματα, έτσι κάτι που παραλείψαμε να πούμε. Δεν ξέρω, Τάκη, έχουμε καμία ερώτηση? Όχι, απλά για την βρύση εδώ, τη γάλανη, τι θα γίνει. Εδώ πάνω. Ναι, ναι. Το τι θα γίνει ή το τι έχει γίνει. Και τι έχει γίνει. Και τα δύο. Και τα δύο. Υπήρχε πρόβλημα από καιρό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το θέμα, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Συγγνώμη, τι πρόβλημα, γιατί το ξέρουμε όλοι. Τι πρόβλημα υπήρχε? Εμείς το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε και εμείς πολύ. Και ο Τάκης το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας. Αλλά επειδή έρχομαι και εγώ κάθε εβδομάδα εδώ κάτω, πρέπει να το ξέρω. Έτρεχε πολύ νερό στο μέτρινο τοίχο πριν φτάσει στην πηγή. Η πηγή εκεί που βάζουν το σταμνί που λέμε να πάρουν νερό δεν έτρεχε, έσταζε. Ενώ από τον τοίχο έτρεχε πολύ νερό. Και νομίζαμε ότι είχε βουλώσει μια σωλήνα από μια δρομάστευση πιο πάνω. Το σκάψαμε, δεν είναι βουλωμένη. Ανοίξαμε την δρομάστευση, καθαρίσαμε εκεί κάτι ρίζες που είχαν μπει στο φίλτρο, στον τοίχο φίλτρο που υπάρχει στο ανάχωμα, και νομίζαμε ότι αυτό θα φέρει όλο το νερό στη σωλήνα. Δεν το έχει φέρει. Έχει μεταφερθεί μάλλον η πηγή, και αντί να έρχεται μέσα από τη σωλήνα έρχεται από άλλο μέρος. Οπότε να ανοιχτεί άλλη σωλήνα στο μέρος που φεύγει το νερό. Αυτό θα κάνουμε, αλλά το πάμε προσεκτικά βήματα, μην κάνουμε καμία ζημιά. Σωστά. Δεν θα είναι έτοιμο το Πάσχα, αλλά... Το καλοκαίρι θα είναι πάντως. Το καλοκαίρι θα είναι πάντως. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί... Ναι. Νομίζω ότι... Χρειάζεται, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Το θέμα ίδρευσης... είναι κρίμα, γιατί είναι και η εικόνα... Βέβαια, και ωραία. Και το τοπίο ωραίο. Στην Αγία Πελαγία. Και για εμάς που μας αρέσει να το βλέπουμε και να παίρνουμε το νερό της γάλανης, το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά και για τους επισκέπτες όταν βλέπουν τώρα μια πηγή δίπλα από τον δρόμο, είναι στο νησί, δεν είναι που το βλέπεις σε όλα τα νησιά αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Κάτι άλλο είδα, κάτι άλλο που είδα πολύ καλό. Πρόεδρε, είχαμε διάστημα να σας έχουμε εδώ και τώρα έχω πολλές έτσι ερωτήσεις που μου έρχονται στο μυαλό. Άλλες θυμάμαι, άλλες δεν θυμάμαι να ρωτήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Ένα πολύ ωραίο που είδα, επειδή γυρίζω όλα τα βουνά και τα λαγκάδια του νησιού σχεδόν και όλο τον κάμπο μαλλιά ολογυρίας έχω γυρίσει, που ίσως οι ντόπιοι δεν έχουν πάει, σε σημεία που δεν έχουν πάει με το ψάρεμα πάω. Είδα λοιπόν εδώ που έχετε κάνει, καθαρίσατε το μονοπάτι από τον Άγιο Νικόλα και βγαίνει πάνω στο φανάρι. Δεν το κάναμε εμείς. Ποιος το έκανε? Το έκανε η Μεντίνα. Το Μεντίνα. Α. Το Μεντίνα είναι ένας οργανισμός προστασίας της φύσης και ειδικεύονται σε μονοπάτια. Με συνεργασία με το ΚΥΠΑ. Μάλιστα. Δεν το ήξερα, αλλά πάντως πολύ καλό αυτό. Ναι, έτσι. Έχουν κάνει πολλά. Όπως και στο Μιλοπόταμο.
που πάει εκεί στο. Ναι, και έχουν προγραμματίσει, ακόμα και πολλά. Φέτος έχουμε βάλει και εμείς να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί έχει γίνει αλλασία έλλειπες. Έχει γίνει μια συμφωνία, ένα μνημόνιο, Memorandum of Understanding λέγεται αυτό. Μνημόνιο στα ελληνικά, είναι μεταξύ ΚΥΠΑ, Δήμου και Μεντίνα, που είναι οι άνθρωποι όπως είναι ο Γιώργος Κασιμάτης μέσα, και άλλοι, και η όλη ενέργεια αυτή είναι για τα μονοπάτια. Γι' αυτό είμαστε και στο Παρίσι προημερών για τα μονοπάτια, στην έκθεση μονοπατιών που είχε γίνει στη Γαλλία και σε ένα άλλο μέρος, νομίζω στην Αυστρία. Μάλιστα, είναι πολύ θετικό και αυτό. Ναι, τα μονοπάτια προχωρούμε και επεκτείνονται. Πολύ θετικό, νομίζω ότι είναι θετικό. Κάτι άλλο, μην το ξεχάσω. Πρώτα απ' όλα να πούμε μεγάλη προσοχή, γιατί κακά ξεκινήσαμε μάλλον στραβά φέτος με τις φωτιές. Μεγάλη προσοχή. Τι, λάθος κάνω? Όχι καθόλου. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, έτσι. Δεν μπορεί ο κάθε ασυνείδητος, ο κάθε ανεύθυνος, βουτάει ένα σπίρτο και βάζει φωτιά. Πρέπει να μην φυσάει άνεμος. Εγώ ξέρω, όλοι μας μπορεί να βάλουμε φωτιά, να κάψουμε τα κλαδιά μας. Θα πάρουμε την. Υπάρχει πυροσβεστική, να πάρεις ένα τηλέφωνο, να συμβουλευτείς. Γι' αυτό είναι τα παιδιά εδώ. Έτσι. Να συμβουλευτείς και να προσέξεις. Κοίταξε και τον αέρα, να κοιτάξουμε και τον αέρα, αν φυσάει ή δεν φυσάει. Έτσι. Ξέρουμε, είμαστε σε θέση. Και όχι βουτάμε ένα σπίρτο και βάζουμε φωτιά. Ένα αυτό δεν το πληρώσαμε πανάκριβα φέτος. Την συνειδησία του πρώην αρχηγού πρώην αρχηγού, την αναλυγησία και την πληρώσαμε. Διότι αυτός ήταν τελικά ο υπεύθυνος. Έτσι, αποστρατεύτηκε. Ο υπεύθυνος ήταν που έβλεπε φωτιά. Ναι, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, συμφωνώ. Αλλά και από εκεί και πέρα, εάν άφηνε. Και δεν επέστρεφε πίσω, δεν ζητούσε πίσω τα δύο αεροσκάφη εκείνο το Σάββατο το πρωί, δεν θα κυγόντισα οι περιουσίες μας, φίλε Πρόεδρε. Σωστά. Έτσι, μπράβο. Θέλω όμως να πω. Έγινε λάθη. Πληρώσαμε την διαμάχη που είχε με τον υπαρχηγό. Έτσι. Okay. Θέλοντας να κοντράρει τον υπαρχηγό, την πληρώσαμε εμείς. Όμως, μην μείνω εδώ. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το προσέξετε. Αυτό το έμαθα πέρυσι τις ημέρες της φωτιάς. Το είχα πει και στον κύριο Κομινό, θέλω να το πω και σε εσάς, αντιδήμαρχε, και πρέπει να το δείτε άμεσα, δηλαδή μέχρι το πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος που είναι και επικίνδυνη. Αν και τώρα από ό,τι αποδείχθηκε, όλος ο χρόνος είναι επικίνδυνος για τα κίνδυνα. Λοιπόν, μου είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, και ήταν πάρα πολλοί εκεί, γιατί τους συζητούσα εδώ που είχαν έρθει τις ημέρες της φωτιάς, που ήταν για 15-20 ημέρες. Αλλάξατε τους πυροσβεστικούς κρουμνούς. Ναι. Μπράβο. Όχι, αλλάξαμε, τοποθετήσαμε και νέους εκεί που δεν είχαμε. Νέους, μπράβο. Ναι. Αυτό, γενικά. Έτσι. Όμως, όποιος ανάλαβε να κάνει αυτήν την ιστορία, τεχνικός, δεν προέβλεψε κάτι τι απλό. Τι? Ταιριάζει για τα πυροσβεστικά τα δικά μας, δεν ταιριάζει για τα αυτά που έρχονται τα εκτός. Α, δεν μπορούμε να ξέρουμε το κάθε πυροσβεστικό τμήμα τι. Με αποτέλεσμα ότι δεν μπορούσαν. Τι εντάπτορες έχουν. Πρέπει να έχουν δικούς εντάπτορες για όλους τους. Δεν μπορούσαν. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο σε όλη την Ελλάδα για την υπηρεσία αυτή. Ναι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν. Δεν ξέρω τα κλειδιά που ανοίγουν, δεν τα ξέρω αυτά τεχνικά. Δεν ξέρω αν αυτό ευστοχεί. Όχι, είναι στάνταρ αυτό. Το λέω και το είπαν 20. Ολοκλήρωσε για να σου πω και εγώ. 20 πυροσβέστες μου το είπαν και είναι τα κλειδιά. Τι θα σας πρότεινα λοιπόν εγώ? Να δείτε, είναι πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο, να δούμε τι κλειδιά παίρνουν τα πυροσβεστικά που μας έρχονται πέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς και να κάνουμε 20 κλειδιά. Δεν ευστοχίζουν τα εκατομμύρια. Να έχουμε και να χρεώνουμε τον καθέναν που θα έρθει εδώ. Πάρ το κλειδί όταν, Θεέ μου φίλε, συμβεί φωτιά. Πάρ το κλειδί, θα μας το παραδώσεις όταν φύγεις. Να το χρεώσουμε και να μας το επιστρέψει. Συγγνώμη, μιλάς τώρα για εντάπτορες. Για εντάπτορες, ώστε να μπορούν να κουμπώσουν πάνω στον κρουνό. Δεν έχουν κλειδί αυτές? Όχι. Δεν έχουν κλειδί? Όχι.
Που ανοίγουν... είναι adapters, εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, δεν τα ξέρω τεχνικά. Κοίταξε, 20 άτομα δεν μου το είπαν τυχαία. 20 πυροζέστες μου το είπαν, ήταν μαζί μου. Κοίταξε, Πέτρο. Στο Μαραθέα. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Άρα μην το προσπεράσουμε. Εγώ δεν ξέρω τον τεχνικό. Να σου πω και κάτι. Την εποχή εκείνη ήρθαν πυροσβεστικά και από την Κοζάνη. Και από τα Τρίκαλα και από την Πρέβεζα και από τη Λακωνία και από την Κορινθία. Λοιπόν, εάν. Έτσι δεν είναι, Τάκη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εάν κάθε πυροσβεστικό κλιμάκιο ή τμήμα έχει, έχει άλλα εντάπτερα, τότε τι να πρωτοκάνω εγώ. Αλλά να σου δεν πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ εφόσον το θέσανε. Να σου πω και κάτι άλλο όμως. Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ ήμουνα μέρα νύχτα στις φωτιές. Από την Παρασκευή, νομίζω που άρχισε. Το μεσημέρι, ναι. Ναι, μέχρι που τέλειωσε. Λοιπόν. Όλα τα πυροσβεστικά μεταχειριζόντουσαν στους ακρονούς και τους είχα πει να μην τους μεταχειρίζονται και θα τους έδινα, τους παρήχα εγώ νερό σε έκτακτες ανάγκες. Ναι, τους έλεγα που έχει κρουνό. Δεν μου είπε κανένας ότι δεν κάνει ο κρουνός, δεν κάνει ο εντάπτορας που έχουν ή δεν μπορούν να πάρουν νερό. Και να σου πω και κάτι άλλο με αυτή την ευκαιρία. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και ευγνώμων βέβαια σε όλους τους εργάτες μου και μας που χειρίστηκαν το θέμα όσον αφορά τα νερά, δηλαδή οι υδρονομείς, οι άνθρωποι που ξέρουν τα νερά και τις δεξαμενές και τις αντλίες και όλα αυτά. Εγώ δεν ήμουν εκεί, εγώ ήμουν στη μέση και ζητούσα από τους δικούς μου ανθρώπους να πάνε νερό στα σημεία που μου ζητούσε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Λαρέζος, μάλιστα. Λοιπόν, από τα δόκανα, από τους αρέους μέχρι τα μυρτήρια ήμουνα σε συνεχή επαφή. Είμαι ευγνώμων και πολύ ικανοποιημένος που τα καταφέραμε και δίναμε νερό σε όλους που το ζητούσαν, στα πυροσβεστικά εννοώ, δεν έμεινε κανένα πυροσβεστικό από νερό ασχέτως τι υπόθηκε. Ναι, αλλά να πω κάτι, μια παρένθεση. Να τα τελειώσω. Και συνάμα δεν είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα στους οικισμούς, δηλαδή το σύστημα ίδρυυσης των κυθύρων και με τα προβλήματά του αντεπεξέλθε όλη αυτή τη φουρτούνα. Γιατί ήταν μεγάλο. Δεν υπήρχε κανείς το αντίθετο. Εγώ εφόσον μου το είπανε, ήταν 20 πυροσβέστες εκεί μαζεμένοι. Και δεν είχαν νερό. Όχι, δεν είχαν νερό. Μου είπαν τι έκανε αυτό το πρόβλημα. Εγώ λέω για το νερό. Όχι, άλλο. Άμα δεν πάω. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν πυροσβεστικά τα οποία δεν είχαν το κατάλληλο εντάπτορα για τους κρονούς. Μπορεί. Αλλά αυτή η κρονή είναι πιστοποιημένη, είναι της πυροσβεστικής. Τότε. Δεν τους έκανα εγώ. Όχι, εννοείται. Εννοείται, μα προς Θεού δεν είναι κανείς αυτό το πράγμα. Ξεκίνησα και είπα ότι μπράβο που τους αλλάξατε, τους φτιάξατε. Που ήταν στις καλοκαιρινές, ήταν 30 χρόνια χαλασμένα. Ναι, και τοποθετήθηκαν καινούργοι. Και είναι κλειδωμένοι, νομίζω τώρα, έτσι. Δεν είναι κλειδωμένοι. Δεν απαγορεύεται να κλειδώνεις κρουνούς. Απαγορεύεται. Βέβαια, η κρουνή είναι για, ναι, αλλά ένα λεπτό. Για πάσα ανάγκη. Ένα λεπτό. Στο κάτω λιβάδι είχαν κρουνό παλαιότερα και πήγαιναν και παίρνω ποιος ήθελε νερό. Υπάρχει ένα ειδικό κλειδί, ναι, για να ανοίξεις τη βάνα για να έρθει το νερό για να το πάρεις. Αυτό το ειδικό κλειδί δεν μπορεί να το έχει καθένας. Έτσι, μπράβο, άρα είναι κλειδωμένη. Δεν είναι κλειδί, είναι βάνα. Είναι βάνα. Αυτό σου είπα. Δηλαδή, άμα λες εσύ κλειδί. Αυτό το κλειδί. Α. Από τα οχήματα. Από όλα τα οχήματα. Α, είναι, να σου εξηγήσω. Είναι, πώς είναι τα παλιά χρόνια. Σωστά το είπαν τα παιδιά. Ναι, εγώ άκουσα κλειδί και νόμιζα σαν και αυτό που βάζει κλειδαριά. Όχι. Πώς είναι ένα θυμάσαι τότε τα παλιά χρόνια που αλλάζαμε ρόδα στα αυτοκίνητα. Ναι. Ένα σταυρό, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό δεν είναι σταυρό, τέλος πάντων. Να τα αφήνω και είναι αυτό που το έχουν μόνο τα πυροσβεστικά. Εγώ δεν έχω τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο.
Α, το έχουν μόνο τα πυροσβεστικά. Γιατί μόνο αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταχειριστούν τους κρονούς. Άρα είναι, και όχι κανένα άλλο. Εάν κάποιο άλλο πάει και ανοίγει τον κρονό να πάρει νερό, είναι κλαψιά. Βέβαια. Άρα δεν μπορεί να πάρει ο καθένα τώρα. Όχι, το... έτσι, μπράβο. Άρα είναι κλειδωμένοι. Σωστά το είπα. Εγώ. Στην ουσία κλειδωμένοι. Ναι, εγώ εμένα πήγε το νόσμο σε κλειδί. Όχι, όχι. Σε νοκέτο. Μεταφορικά το λέω. Ότι με την έννοια ότι, είναι κλειστε... ότι δεν μπορεί ο καθένα να πάρει νερό. Και έτσι πρέπει, βέβαια. Άρα λοιπόν, προφανώς τέτοιο κλειδί δεν είχαν οι... αυτά τα πυροσβεστικά. Μπορεί να είχαν, αλλά το, ειδική, το δικό μας πυροσβεστικό κλιμάκιο έχει. Α, ναι, εντάξει. Αυτό λέω. Αλλά το δικό μας πυροσβεστικό κλιμάκιο, όλοι οι άνθρωποι και όλα τα αυτοκίνητα ήταν στο, στο μέτωπο. Σαφώς. Και... υπάρχει καμία βολιά. Το... γιατί, έτσι, γιατί δεν... να μην ξεχνάς ότι εκείνες τις ημέρες επιχειρούσαμε από τη Σκληρή, Αραίους, Μυλοπόταμο, Δόκανα, παντού όπου πήγαινες, Φράτσια, προχωρούσες Μαραθέα, Πιτσινιάνικα, Βάνη, κάτω εκεί στα Μερτίδια, παντού ήταν απλωμένα πυροσβεστικά. Και μιλούσαμε, βέβαια οι πυροσβέστες μιλούσαν με, το, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Λαρέζο. Ο Λαρέζος μιλούσε σε μένα. Έτσι γινόταν. Δεν μου είπε ο κύριος Λαρέζος ποτέ ότι δεν μπορεί να ανοίξουν κρονό. Εγώ μου το είπαν αυτοί και εντάξει, το μεταφέρω. Μπορεί, μπορεί να συνέβη σε ένα αυτοκίνητο δύο. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι. Και γι' αυτό το έθιξα αυτό. Και συγγνώμη. Δεν... σαφώς όλα πήγαν. Okay. Πάντως όλα καλά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν, δεν είχαμε απώλειες σπιτιών. Ανέθικτα όλα τα σπίτια, εκτός ένα-δύο σπίτια που καήκανε ή χαλάσανε κατοικοφόρματα και δεν είχαμε απώλεια ζωής. Και αυτό είναι ένα ευτύχημα και δεν πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό. Εννοείται. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Κομινός, ο άλλος του δήμαρχος, κατάφερε με τις ενέργειές του και πήρε τη, αυτή την άδεια από το δασαρχείο και κόπηκαν αυτά τα, τα δέντρα, τα καμένα που ήταν κοντά στο δρόμο, επικίνδυνα να πέσουν στο δρόμο γι' αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο κόπηκε αρκετή ξυλία και πολλοί συμπατριώτες μας... προμηθεύτηκαν ξυλία για ίσως πολλά χρόνια. Ακριβώς. Διαρωτώ με τα υπόλοιπα που είναι καμένα. Τι θα γίνουν αυτά? Θα... οι μελέτες έχουν γίνει, οι μελέτες υλοτόμησης, θα έρθει συνεργείο να κοπούν και όλη η ξυλία θα αποθηκευτεί, θα αποθηκευτεί σε ένα χώρο του Δήμου και από εκεί και πέρα θα μοιράζεται σε όσους θα έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Πολύ καλό. Άρα ένα-ένα μας τα λέτε. Πολύ καλό και αυτό. Πολύ καλό. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλά πράγματα. Και λοιπόν, δεν μπορώ. Σίγουρα. Ήδη να πω, Δήμαρχε και Πρόεδρε, να πω κάτι. Κοιτάζω το ρολόι, είναι 10 παρά 10. Ήρθατε για μισή ώρα και τελικά... Ναι, ζήτησα μισή ώρα κακομοίρες, αλλά δεν τα κατάφερα. Και τελικά φοβάμαι ότι και μέχρι το πρωί να μέναμε, ναι, ναι, δεν θα σταματούσαμε. Ούτε διάλειμμα, ούτε τίποτα. Υπάρχουν να, πολλά, να σας, πολλά, πολλά θέματα. Δεν μπορείς να τα εξαντλήσεις σε μισή, ακριβώς, ούτε μία ώρα. Δεν βάζουμε τελεία, άνω τελεία βάζουμε. Θα σας ξανακαλέσουν πάλι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι που ήθελε να, δηλαδή θα ερχόταν ο δήμαρχος, δικαιολογημένο, αλλά είναι στην Αθήνα. Ναι, έφυγε, είναι σήμερα. Είναι στην Αθήνα. Θα έφυγε σήμερα. Και άλλη στιγμή θα τον έχουμε. Γιατί είναι ακίνητος αυτός ο άνθρωπος. Δεν σταματάει ποτέ. Και την περασμένη εβδομάδα είχε πάει και στον κύριο Σκουρλέτη. Ναι, το είδα, το είδα, ναι. Και στον κύριο Καμένο και στην περιφέρεια και στον κύριο Χατζηπέρα και δηλαδή τρέχει συνέχεια. Αυτή η δουλειά θέλει και, να τρέξει, ναι, μόνο, και ευτυχώς που είναι νέος άνθρωπος και έχει τις αντοχές, γιατί δεν άπω το λέμε και εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω και να δούμε και να ζήσουν που παντρευτήκανε. Ναι, βέβαια, να είναι καλά και, και είχε και γενέθλια νομίζω πρόσφατα, νομίζω, ή κάνω λάθος, νομίζω ότι είχε και γενέθλια. Ναι, νομίζω Δεκέμβριο είναι. Δεκέμβριο. Δεκέμβριο, ναι, ναι.
νομίζω. Ναι, και εκτός από την κινητικότητά του και τη δραστηριότητα του, είναι και έχει και πολιτικό λόγο ουσίας, δηλαδή χτυπάει πόρτες, ακούγεται παντού. Είναι τιμή για τον νησί μας. Πρέπει να έχεις δημόσιες σχέσεις καλές, τέλος. Βέβαια, και το καταφέρνει πολύ καλά. Πρέπει να έχεις καλές δημόσιες σχέσεις. Νομίζω ότι είναι το α και το ω. Έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την κουβέντα μας. Είχαμε ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία, ναι. Εγώ έμαθα πράγματα, γιατί έλειπα και αρκετό διάστημα. Και μ' αρέσει που έτσι, επειδή ακούω, γυρίζω σε καφέ και τα λοιπά και ακούω διάφορα και τα λοιπά, και να ξέρω, θέλω να ξέρω, να είμαι γνώστης των πραγμάτων, έτσι. Πολύ καλά, και εγώ θέλω να, εάν βρεις την ευκαιρία, να μου λες και τα καλά και τα κακά, γιατί τα κακά με ενδιαφέρουν περισσότερο από τα καλά. Προκειμένου όμως, ήταν τόσο πολλά τα θετικά που πραγματικά. Α, μπράβο, αυτό χαίρομαι γι' αυτό. Να πούμε πολλά. Εγώ ξεκίνησα από το λιμάνι που είδα, έτσι. Και διάφορα πράγματα. Τις ελλείψεις, το αρνητικό, τη σταγόνα που θα έλεγα, το θέμα του δημοτικού φωτισμού, όχι δική μου, δεν το λέω για μένα. Το μεταφέρω, έτυχα σε 5-6 συζητήσεις που άκουσα και το λέω καλό προέρετα. Είναι γνωστό, τον τελευταίο μήνα υπάρχει σύντομα, πρόβλημα. Και, σε όσους μου το λένε, είμαι ειλικρινής. Και νομίζω ότι κάτι άλλο που δεν είπαμε, και συγγνώμη που επανέρχομαι, για το δρόμο στο Μελιδόνιο, νομίζω κάτι και εκεί θα κάνουμε, έτσι. Είναι πολλά πράγματα που δεν είπαμε. Αλλά λοιπόν, αφού έφερες Μελιδόνι, ναι, να πούμε για το Μελιδόνι. Το Μελιδόνι μαζί με το δρόμο, το υπόλοιπο δρόμο της Λαγκάδας εδώ, ναι, ο δρόμος Αγία Πελαγία, Αγία Αναστασία, το άλλο κομμάτι, δηλαδή αυτό που θα μείνει από το πρώτο έργο που ήδη εκτελείται τώρα, και ο δρόμος από Άγιο Γιάννη Γερακάρη, έχεις πάει Άγιο, ναι, Γιάννη, ναι, Διακοπηλιάνικα, ναι, κάτω Καραβά, ναι, βελτίωση και... Συγγνώμη, κρέιντερ έχει ο Δημός? Δεν λέω για τέτοια βελτίωση. Ναι, όχι, λέω αν έχει. Όχι, δεν έχει. Άλλο ένα που θα σας... Βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση. Σε όλους αυτούς τους δρόμους που σου είπα. Στο Μελιδόνι ασφαλτόστρωση. 2.450.000. Όχι όλο, ένα κομμάτι. 2.450.000. Είναι μεγάλη απόσταση, είναι μεγάλος. Αυτό που λείπει θα γίνει. Μερικά το από... Τι που λείπει? Για να πας στο Μελιδόνι, ναι, είναι ένας δρόμος άσφαλτος, μετά έρχεται τσιμέντο, ναι, μετό, και μετά από... Είναι μεγάλη η απόσταση για να πας κάτω. Όλη αυτή η απόσταση. Είναι 2.450.000. Θα γίνει μετά κάτω όλο. Το κάνει η περιφέρεια, μέχρι κάτω. Με τον Τζιγέλινες θα βγάλει, πρόεδρε μου. Συγγνώμη, τι είναι αυτό εδώ πέρα για να σου διαβάζω τα κατεβατά. Όχι, αλλά αυτό είναι ένα έργο που είναι... Εγώ δεν πάω, έχω... Στην πενταετία να πάω 1-2 φορές. Όμως είναι ανάγκη να γίνει. Όπως είναι ανάγκη, να γίνει και στο Χαλκό. Και εκεί υπάρχει, μπράβο, τεράστια ανάγκη. Δυστυχώς, όλα τα χρόνια, πρόεδρε μου, προχωρούσε Χαλκός, προχωρούσε Φυρίαμος. Φυρίαμο το πήγαμε, άσφαλτο μέχρι κάτω. Και μπράβο, ωραία. Άρα λοιπόν το Μελιδόνι γιατί να έχει γίνει πίσω? Να έχει μείνει πίσω. Και να πω και κάτι άλλο που έχει, θα πρέπει... Έχει μείνει πίσω, για να σου πω γιατί έχει, όχι, μείνει πίσω, όχι. Γιατί τα άλλα ήταν ίδια κεφάλαια, δηλαδή του Δήμου. Εδώ και... πέρα είναι της περιφέρειας. Είναι εγκρίσεις. Τις εγκρίσεις που λέγαμε προηγουμένως. Μας έχει πάρει ένα χρόνο να πάρουμε τις εγκρίσεις για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και τώρα τις έχουμε. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Αυτό το έργο θα προχωρήσει. Είναι, είπαμε, Λαγκάδα... Μέχρι, όχι μέχρι το Φαράγγι, μέχρι εκεί που είναι η παραλία. Αγία Πελαγία, Αγία Αναστασία και Άγιο Γιάννη Γερακάρη, Διακοπηλιάνικα και Μελιδόνι.
2.250.000 που θα πρέπει να κάνετε. Το λέω γιατί πέρασα προχθές και θέλει μια διαμόρφωση. Εγώ δεν λέω γιατί δεν είναι προσωπικό, είναι δύσκολο. Από την πλατεία μου για να πας στον Άγιο Νικόλα, ένα κρέιντερ, το λάχιστο κοινό όλο που βγαίνει πάνω εκεί από το ξενοδοχείο, πάνω μέχρι το ίσιωμα πάνω. Κοίταξε, με την καινούργια. Θέλει το λάχιστο μία διαμόρφωση να κάνετε εκεί. Με την καινούργια, με τον νέο προϋπολογισμό, μόλις εγκριθεί, που τον περιμένουμε. Θα είναι τα μηχανήματα της ΜΟΜΚΑ εκεί που θα πάνε για το αυτό. Καλό θα είναι, περνώντας μια πολτόσα, λίγο να τον βελτιώσουμε. Μην παρεξηγήσουμε τη ΜΟΜΚΑ. Δεν είναι η ΜΟΜΑ του τότε. Α. Εντάξει. Μάλιστα. Που ερχόντουσε και κάνανε πολιτικά έργα. Μάλιστα. Η ΜΟΜΚΑ ήρθε γιατί το ζητήσαμε εμείς να έρθει. Με αιτιολογία, επειδή παραχωρήθηκε μια έκθεση πάνω στην Αγία Λέσσα δίπλα στο ναυτικό σταθμό, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα, για τις ανάγκες τους, και λέμε εντάξει, εμείς σας δίνουμε αυτό το κομμάτι, εσείς θα μας δώσετε τι θέλετε, εντάξει, και τους είπαμε τι θέλουμε, αλλά επεμβαίνουν μόνο σε μέρη ή σε επεμβάσεις που αφορά άμυνα, δηλαδή Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατανοητό. Και πολύ καλά κάνατε. Και φανάρι είναι αντισταθμιστικά, εκεί πάνω είναι, ζητήσατε αυτό. Στα αντικήθυρα είναι. Κατανοητό. Και εκεί πάνε. Αν τους πεις να πάνε να παρεκκλίνουν και να κάνουν και κάτι παραπέρα, θα βρουν τον πελάτη τους. Θα βρουν τον πελάτη τους. Δεν γίνεται. Εννοείται. Όχι πως δεν μπορούν, αλλά. Θεωρείται αυτονόητο. Είναι υπηρεσία. Υπάρχουν μελέτες, χιλιόμετρα, όλα αυτά. Αν μπορείτε εσείς από το Δήμο με μηχάνημα να τον βελτιώσετε κάπως, κοίταξε, ο νέος προϋπολογισμός έχει 74.000 ευρώ βελτίωση αγροτικής οδοποίησης. Μέσα εκεί είναι και αυτά. Στη Φελωτή έχουμε. Η Φελωτή έγινε πριν τα Χριστούγεννα. Δεν πήγε τώρα τελευταία. Όχι, τι έγινε. Τρέχα να δεις. Τι έγινε. Εμένα μου είπαν ότι είναι χαρτί. Τσιμέντο δηλαδή. Όχι. Αλλά την έχουν φτιαχτεί. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, άλλο τελεία, γιατί θα τελειώσουμε αύριο το πρωί. Καλή νύχτα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά, Τάκη. Να είστε καλά, Πέτρο. Πάμε πάλι. Καλή νύχτα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πάρα πολύ καλή κουβέντα με τον αγαπητό κύριο τη Δήμαρχο, αγαπητέ φίλε Πέτρο. Τάκη, νομίζω ότι έκανα πολύ καλά που επέμενα να τον φέρω εδώ στο στούντιο. Είχαμε να πούμε και καιρό. Και καιρό, και νομίζω ότι μας είπε πολύ, ναι, βέβαια, χρήσιμα πράγματα, έτσι, που και έργα και τα λοιπά. Εγώ το λάχιστο πράγματα που δεν ήξερα, έτσι. Σωστά, και σωστά. Και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος. Έτσι. Βέβαια. Από μισή ώρα φτάσαμε στις 10 η ώρα. Μια μισή ώρα έγινε μισή. Μια μισή ώρα ακριβώς. Αλλά ήταν όλα αυτά που ακούσαμε ενδιαφέροντα. Ναι. Άξιζες. Φυσικά. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πάρα πολύ ωραία. Τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν θα έχουμε. Έτσι και έχει περάσει η ώρα. Θα προγραμματίσει δύο. Τάκη, να πω στην επόμενη. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συναυλία μου. Ναι, να πούμε δύο λόγια για τη συναυλία. Στην Νεάπολη, την Τετάρτη, 11 Τετάρτου. Τετάρτη του Πάσχα. Πάσχα. Ναι. Που θα γίνει υπέρ των δύο σχολείων ΑΜΕΑ, Βιγκλάφια και Μολάων, θα έρθει από την Αθήνα και ο σύλλογος Δώσε Ζωή. Πολύ ωραία. Έτσι, δεν είναι κάποιος τυχαίος σύλλογος, είναι γνωστός, έχει φιλοξενηθεί από πολλά κανάλια και τα λοιπά, έχει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, mm-hmm, πανελλαδικά. Έτσι. Και όταν το μάθανε για μένα, επειδή συμβαίνει να έχω έναν πολύ κολλητό που είναι μέσα στο σύλλογο, θεωρώντας να με τιμήσουν, θα έρθουν έτσι το βράδυ εκείνο στη συναυλία μας. Εγώ ετοιμάζομαι, πήρε το δώσ. Ωραιότατα. Βέβαια τα σποτάκια δεν είναι έτοιμα ακόμα. Θα τα φτιάξουμε σύντομα. Θα τα φτιάξουμε. Συν ένα βιντεάκι που θα κάνουμε. Mm-hmm. Θα μπεις εσύ, Τάκη, στον κόπο να μας το φτιάξεις. Mm-hmm.
έτσι, με ένα μουσικό κομμάτι που έχω ηχογραφήσει εγώ, ένα παλιό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Εσύ δηλαδή παίζεις μπουζούκι, εννοείται, πολύ ωραία. Εγώ εννοείται και με δική μου ενορχήστρωση και τα λοιπά. Να ξέρεις ότι είναι, θα είναι πολύ αξιόλογο, γιατί έχω κάνει πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, και δύσκολα πράγματα μέσα. Και θα ήθελα λοιπόν αυτό, Τάκη, να το πούμε και στον αέρα, θέλω να μου το φτιάξεις, τι και πώς. Μου βάλεις εικόνες από τα κύθυρα, από την Νεάπολη, την πανέμορφη Νεάπολη, mm-hmm. από τα Βάτικα, Μονεβασιά, έτσι, mm-hmm. από το Δήμο Μονεβασιάς, έτσι, διότι να πω κάτι, ότι από ό,τι μου πληροφορήθηκα από την κυρία Λιφέρη, στους Μολάους φοιτούν και παιδιά από Βλαχιώτη, mm-hmm. από Σκάλα εκεί πάνω, από εκεί πάνω και από εκείνη την περιοχή. Σωστά. Έτσι. Ναι. Άρα θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο αυτό το βράδυ, και είναι και λόγω, αν θέλεις, έχουν κλείσει τα σχολιά και τα λοιπά. Αργίες θα είναι στην ουσία. Ο κατάλληλος, κατάλληλη εποχή, βασικά. Κατάλληλη εποχή. Μετά το Πάσχα, ναι. Ακριβώς. Θα συμμετέχει ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος των Βατίκων, αφενός θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα συμμετέχει και με τέσσερους χορούς, το χορευτικό, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο χορευτικό. Και επίσης να πούμε ότι θα προσθεθεί και η φιλαρμονική με τέσσερα τραγούδια. Πολύ καλά. Έτσι. Τις εκπλήξεις δεν μας λες. Την έκπληξη, δύο είπαμε. Τις εκπλήξεις, δύο, και δύο, ναι. Δύο. Θέλω να τις αφήσω, ναι, εκείνη, όχι, για καλά την κάνεις. Ημέρα εκείνη. Θέλω να πιστεύω ότι θα καθυλώσω πολύ κόσμο. Ωραιότατα. Έτσι. Θα έχει δηλαδή και θέαμα. Ε? Θέαμα, θεαματικό κάτι. Δεν ξέρω, δεν λέω κάτι. Εντάξει. Αλλά πάντως ένα λέω, ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Να δούμε. Θα γίνει. Περιμένουμε. Θα μας τιμήσεις με την παρουσία σου, όχι μόνο εκτός ότι το ότι θα είσαι χορηγός επικοινωνίας, και να πούμε ότι και εσύ θα είσαι χορηγός, το δικό μας ραδιόφωνο εδώ, θα είναι και το Τσιρίγο FM και ο Planet. Ο Planet, ο Μουσικός Παλμός, νομίζω, από Σπάρτη πάνω, όλα τα ραδιόφωνα. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Ναι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Κοντραφούρη, που θα μας καλύψει με τα ηχητικά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, Τάκη, στον Κώστα του Ζουμπουλάκη, θα μας καλύψει με τα φώτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο. Τον Κώστα ή τον γιο. Τον Κώστα, γιατί ο γιος θα λείπει. Και απουσία του γιου θα μας καλύψει ο Κώστας. Έτσι θα έρθει ο πατέρας του να μας καλύψει με τα φώτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λίμερα, το ξενοδοχείο, ναι. Λίμερα, που μας δίνει στην κυρία Μέρη και την αδερφή της, που πάντοτε πάντοτε αφιλοκερδός μας δίνει την αίθουσα, αφιλοκερδός. Και Τάκη, θα έχουμε πολλά εκείνο το βράδυ να πούμε, και πολλές εκπλήξεις, ίσως να είναι και παραπάνω και από δύο, πιστεύω. Το πρόγραμμα δύο ώρο. Το πρόγραμμα, εγώ έτσι όπως έγινε, διαμορφώθηκε τώρα, μέσος χρόνο συναυλίας, Τάκη, είναι μία μισή ώρα. Εντάξει, με όλα, δηλαδή δύο, ας πούμε. Και... όχι, ένα λεπτό. Μέσος όρος, μία λαϊκή συναυλία, έτσι, είναι περίπου μία μισή ώρα. Δηλαδή γύρω στα 30 με 32-33 τραγούδια. Τώρα όμως να λάβεις υπόψη ότι αν αφαιρέσουμε το χορευτικό, τα τέσσερα... τέσσερους χορούς από το χορευτικό, τέσσερα τραγούδια από την φιλαρμονική, το λιγότερο μισή ώρα με κάτι ομιλίες και ξέρω εγώ, έτσι, δηλαδή τη μισή συναυλία θα πάει στον υπόλοιπο χρόνο. Δεν πειράζει όμως, όλοι οι καλοί χωράνε. Εγώ δεν ξέρω αν μου δίνανε βήμα άλλοι να συμμετείχα σε άλλες εκδηλώσεις. Εγώ όμως την δική μου συναυλία τους καλωσορίζω όλους,
και τους δύο που θα μας τιμήσουν πραγματικά, γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Βατίκων προσφέρει ένα τεράστιο έργο, και ειδικά από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Μινάτο Παπούλη. Καλησπέρα να στείλουμε, καλησπέρα μας και στον Γιώργο, σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, Μιτσάκο, ναι, και σε όλο το παλιό Δέλτα Σίγμα, και στην κυρία Αρετή Αρώνη, την νυν πρόεδρο. Ένα πολύ χαριτωμένο πλάσμα, πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος. Είναι κόρη του φίλου και συναδέλφου μου, του Μπάμπη. Εγώ δεν το ήξερα. Πολύ καλός μουσικός, έτσι. Καλός μουσικός. Πολύ καλός και καλός φίλος. Και καλός φίλος. Και όλο το νυν Δέλτα Σίγμα που θα μας βοηθήσει. Η κυρία Αλεξάνδρα από το Δήμο. Δεν ξέρω το επιθετό της, το ξεχνάω. Η κυρία Χαραμή, ναι, η κυρία Αλεξάνδρα Χαραμή από πλευράς Δήμου. Όσο για την κυρία Λιφέρη και το Δέλτα Σίγμα, που είναι και διευθύντρια στο Σχολείο των Μολάων και πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Μονεβασιάς, που πραγματικά κάνουν ένα τεράστιο αγώνα. Βέβαια περιμένουμε τα σποτάκια να μας στείλουν, έτσι. Mm-hmm. Και θα διαμορφώσουμε λοιπόν αυτό το πολύ ωραία ηχογραφημένο τραγούδι, αυτό ορχιστρικό το δικό μου. Θα βάλουμε μέσα εικόνες, έτσι, φωτογραφίες από διάφορα, από Κύθυρα, από Βάτικα και Μονεβασιά, όπου αναφορούμε. Μονεβασιά, μπράβο, ναι. Μολάους, είπαμε. Μολάους, όπου Σκάλα, Κύτρα, Λίτρα, Σκάλα, ναι, όπου μπορούμε έτσι να βάλουμε. Και δεν σου λέω, Τάκη, ότι όνειρό μου αυτό το ορχιστρικό να το έκανα ένα βιντεοκλιπάκι. Δεν ξέρω τώρα, Κύθυρα, Λακωνία, δεν ξέρω, θα δω. Έχω κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Εύχομαι να το κάνεις, Πέτρο. Λοιπόν, πολλά στα υπόψη και η Παναγία Μερδιώτησα μας έχει καλά. Έτσι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτό το ορχιστρικό θα το κάνουμε, και άλλωστε από εκεί ξεκίνησα, θα το κάνουμε βιντεοκλίπ στην Ικαρία. Μάλιστα, ένα πολύ καλό φίλο επιχειρηματία. Έτσι, θα πάω εκεί. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά, έτσι, που θα με τιμήσει η Ικαρία, να κάνουμε τα γυρίσματα εκεί. Θα πάμε με ολόκληρο συνεργείο να κάνουμε τα γυρίσματα εκεί. Ωραίοτατε. Να πω, το ξαναείπα, ότι μέσα στο όλο μουσικό σχήμα που θα έχω θα είναι τρεις φωνές: ο Σπύρος Κουτσοβασίλης, η Αθηνάη Κοκόλη, η Ειρήνη Χριστοφυλάκη, τρεις υπέροχες φωνές από τη Λακωνία, μια μεγάλη ορχήστρα, έτσι, πλήρης ορχήστρα. Οι τρεις από τους συμμετέχοντες είναι δάσκαλοι μουσικής, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά αυτό, έτσι, καταξιωμένοι. Και θεωρώ μεγάλη μου τιμή που είμαι επικεφαλής αυτή την ομάδα, που πραγματικά με λατρεύουν όλοι τους, και είμαι πολύ τυχερός που έχω όλα αυτά τα καλά παιδιά. Έτσι, δεν είναι εύκολο, Τάκη. Δεν προλαβαίνω να τους πω ότι ξέρεις κάτι, πάμε να παίξουμε εδώ, έτσι. Δεν με ρωτούν αν θα πληρωθούμε ή όχι, που είναι και ειδικά στις μέρες μας. Αν τους πω ότι πάμε για φιλανθρωπικό, πριν το τελειώσω, πριν τους πω πού θα πάμε, αμέσως είναι έτοιμοι και φύγαμε. Μπράβο. Αυτά. Ωραίοτατα. Θα κάνουμε εκπομπή την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, βέβαια. Ναι. Θα δούμε την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, ωραία, κάπου τελειώνουμε εδώ. Πέρασε και η ώρα. Και πριν κλείσουμε, να πω ότι είχα τηλεφωνική επικοινωνία, και είναι η τρίτη ίσως σειρά, τρίτη φορά, συγγνώμη, επί σειρά που παίρνω τηλέφωνο τον εμπορικό αντιπρόσωπο και διευθυντή, τον φίλο τον Γιάννη από το Ηράκλειο, τη Sky Express, που θα μας έλεγε για δρομολόγια, θα μας έλεγε πολλά πράγματα. Του έκανα κλίση, ίσως περίμενε πιο νωρίς, ξεχαστήκαμε, πέρασε ο χρόνος, του είχα πει γύρω σε 9, πήγε 10. Εντάξει, είναι μια ώρα. Μια ώρα διαφορά, ναι. Είπαμε. Σίγουρα, ναι. Αλλά να πω κάτι, ότι με την ευκαιρία ότι η Sky Express είναι μια αεροπορική εταιρεία με ταχύτητα φωτός, θα έλεγα χαριτολογώντας, αναπτυσσόμενη, έχει βραβευτεί από το Ελευθέρωνης Βενιζέλος 2 φορές, έτσι. Ναι, ναι. Και πράγματι νομίζω ότι μας εξυπηρετεί πάρα πολύ εδώ στα Κύθυρα. Ναι.
Θα λέγαμε περισσότερα, θα μας τα έλεγε περισσότερο ο φίλος ο Γιάννης. Σε επόμενη εκπομπή. Ναι. Και επίσης θα είχαμε και το δώσε ζωή την πρόεδρο. Θα το προγραμματίσουμε για την ερχόμενη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μας είπε τόσα πολλά ο κύριος αντιδήμαρχος, πέρασε η ώρα. Ναι. Εντάξει, έτσι. Οι ζωντανές εκπομπές έτσι. Ακριβώς, δεν είναι απρόβλεπτες. Ο χρόνος ναι. είναι με ένα μίλιχτος, αλλά είναι και τα θέματα πάρα πολλά που αφορούσαν εδώ την τοπική κοινωνία μας. Συνήθως λέγαμε, είδες Τάκη, όλα για Λακωνία πέρα, για διάφορα γενικότερα θέματα. Τα τοπικά μας τα είχαμε αφήσει λίγο, θα έλεγα, λίγο πίσω. Σήμερα λοιπόν μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πράγματα και να μάθουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, Πέτρο, καλό βράδυ. Τάκη, καλό βράδυ. Θα τα πούμε συνέχεια. Στην επόμενη εκπομπή. Από τον Τάκη τον Πολίτη και τον Πέτρο Τσολάκο, καλή νύχτα. Καλή σας νύχτα.